Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια είναι πολλά. Πολύ νωρίς. Καλά, Χριστούγεννα. Λίγες μέρες απέμειναν, 2-3 μέρες είναι. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Αύριο μεθαύριο, τι γίνεται. Χριστούγεννα. Καλά είμαστε. Όλα καλά. Πώς πέρασες την πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου. Απόψε. Ναι. Μην το συζητήσουμε. Η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη αυτή η νύχτα. Απόψε. Η νύχτα πράγματι ήταν η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. 21 του μηνός πάντα, 21 Δεκεμβρίου είναι η πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου και ξημέρωσε μια μέρα με βροχή. Ήταν και πολύ κρύο, Καθώς ερχόμουν προς τα 12, σου κρύβω ότι δεν ήταν χιόνι, αλλά ήταν αυτό το κάτι λίγο που είναι λίγο βροχή, λίγο χιόνι. Ακριβώς. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Πείτε μας που χιονίζει τώρα, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες. Είναι πρωινό Σαββάτου, λίγα 24 ώρα πριν από τα Χριστούγεννα. Και πολλοί σήμερα ίσως να μπορέσουν να καταφέρουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους ή μέσα μαζικής μεταφοράς και να σπεύσουν να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στα χωριά τους ή σε άλλες περιοχές που επέλεξαν οι ίδιοι με ακριβώς πολύ καλές τιμές, να πάνε σε πολύ φθηνά ξενοδοχεία, γιατί υπάρχουν και αυτά. Ακριβώς. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλά Χριστούγεννα καταρχήν. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε, 2-10-48-00-170 και 171. Χαμήλωσε λίγο την Αμερικάνα που τραγουδάει. Και το 2. Λοιπόν, η Αμερικάνα που τραγουδάει είναι η Μαράια Κάρεϊ. Και τραγουδάει το... Μην γελάτε, παιδιά, πάνω γίνεται χαμός το κοντρόλ. Επειδή δεν στο είπα, γιατί ξέρω πώς σας αρέσει γι' αυτό. Λοιπόν, η Αμερικάνα που τραγουδάει είναι η Μαράια Κάρεϊ. Κάτι έξω που θέλω να το βγάλω αυτό. Κλωσίτσα. Ξαδέρφη μου από το χωριό. Αυτή, μπράβο, ψά μου είναι, βρε. Η Μαράια του Κάρι, μωρέ, λοιπόν, η Μαρία του Κάρι. Ξαδέρφη του Βαλασκάτζη που είναι στη... Θεέ μου. Λοιπόν, αυτή είναι η Μαράια Κάρι και το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σε όλο τον πλανήτη. Το ξέρω. Και είναι αυτό που λέει το ό,τι θέλω για τα Χριστούγεννα είναι εσύ. Είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε, μπράβο, είναι οι οικογένειές μας, αυτοί που θέλουμε να έχουμε κοντά μας. Έλα να δεις πόσο αγαπάει ο Στουρνάρας. Ωχ, από τη Μαράια Κάρι στο Στουρνάρα. Έλα να δεις τώρα τι ετοιμάζουν. Φίλες και φίλοι, 2-10-48-00-170-171-172. Έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Θα τα δούμε όλα. Προσέξτε. Η Μαράια του Κάρι, πώς το έπαιζε αυτό από τη ζά. Δεν έχει και τον Κανάκι. Τελείωσε και ο Κανάκι. Μας έπαιζε τώρα μια μπανάνα. Δεν πειράζει. Είναι καλός φίλος και τους ευχόμαστε και ό,τι το καλύτερο. Και ό,τι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πες μου τώρα θα πάμε να δούμε τον καιρό μας, φίλες και φίλοι. Σήμερα και αύριο είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα αλλά πολύ βροχή. Ο Ανδρόνικος επιβεβαιώνεται. Θεός ο Ανδρόνικος. Τι είπε, ό,τι καιρό είχαμε της Αγίας Κατερίνας, έχουμε και τα Χριστούγεννα. Ό,τι είπε ο άνθρωπος βγήκε. Ό,τι καιρό δηλαδή, είχαμε. Τι θα έχουμε τώρα τα Χριστούγεννα. 17, 18, 19, θερμοκρασία νότια άνεμη. Θα ζεστάνει λίγο η κατάσταση. Δευτέρα και Τρίτη. Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός. Πάμε να δούμε το σημερινό καιρό, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να δούμε. Άμα βγάλεις το κανονάκι από μπροστά, θα τον βλέπω τον καιρό. Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο. Λοιπόν, 8 βαθμοί στη Βόρειο Ελλάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. Και να κάνουμε μια εκκλή, Μάγδα, να μην κλείσουν τα σχολιά από 7 Ιανουαρίου. Θα δώσουμε μάχη σήμερα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσουμε διότι μάχη, να μην κλείσουν τα σχολεία. Αρκετοί δήμοι είναι αυτοί που με θερμοκρασίες μείον 2, μείον 3, μείον 5. Δυστυχώς τα παιδιά πρέπει να μπουν μέσα στην τάξη και να έτσι κάνουν μάθημα. Έτσι. Λοιπόν, ο καιρός 8 βαθμοί στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα. Μεσημεράκι, γιατί νωρίς το πρωί κάνει πολύ κρύο και χιονίζει. Από Λαμία και πάνω υπάρχει πρόβλημα. Εκεί Δομοκός, Τύρναβος, Ολ, προς απάνω Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα. Κομωτινή μείον 2 μου έλεγε νωρίς το πρωί, έτσι. Ναι. Βλέπω και τώρα. Μείον 4 έχει Φλόρινα αυτή τη στιγμή. Να το έχουμε αυτό να το δώσουμε. Αν θέλετε, το δίνουμε και κατευθείαν. Πάμε να το δώσουμε. Πάμε να δώσουμε λοιπόν. Μάνο, δώσε μας λίγο, σε παρακαλώ, τον καιρό που μας ετοίμασαν καιρού, από η ομάδα του sky.gr και το καιρό skycaros.gr. Να το πω και σωστά, μην το πω λάθος. Και εδώ Γιώργο είναι όλες οι θερμοκρασίες αναλυτικά. Τα στοιχεία του καιρού. Για λοιπόν, να έχουμε όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Βλέπετε λοιπόν μείον 2 στην Ορεστιάδα, μείον 2 στο Σουφλί, μείον 1 στην Αλεξανδρούπολη. Το βλέπεις, τι θέλεις να το φέρει πιο κοντά. Αν θέλεις το φέρει κοντά, μακάρι να το φέρει κοντά. Εγώ. Λοιπόν, ωραία, εδώ. Ορεστιάδα μείον 2, μείον 2 το Σουφλί, μείον 1 Αλεξανδρούπολη, 1 η Κομωτινή και μείον 2 νωρίς το πρωί. Μείον 1 Σαμονθράκη, 2 η Θάσος, 2 η Ξάνθη, 1 η Δράμα, 3 η Σέρες, 5 η Ερισσός, 8 η Θεσσαλονίκη.
Ένα η Κιλκής, ένα η Έδεσα, τρεις η Βέρεια, τέσσερις η Κατερίνη, δύο η Κασάνδρια. Δώστε μου λίγο τώρα χρόνο, Γιώργο. Μπράβο. Λίγα δευτερόλεπτα. Και έχουμε. Για να μπορέσω να το φάρω. Δείτε τώρα, πιο κοντά. Θερμοκρασίες. Μείον τέσσερις η Φλόρινα, καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα στην Καστοριά που είναι στο μείον τέσσερα. Μείον τρεις τα Γρεβενά, δύο η Κόνιτσα, δύο τα Γιάννενα. Τρεις τα Τρίκαλα, μηδέν η Ελασσόνα, τέσσερις η Λάρισα, εφτά ο Βόλος, δέκα η Σκιάθος. Και πάμε από εδώ τώρα ένα το Ιόνιο, τώρα 8 η Κέρκυρα, 8 η Γουμενίτσα, 9 η Πρέβεζα, 9 η Λευκάδα, 9 το Ριζοβούνι, έτσι. Βρέχει, μου είπε η μαμά μου. Πόσο? Βρέχει. Βρέχει πάρα πολύ. Βρέχει και κάνει και κρύο. Βρέχει και κάνει και κρύο. Έχουμε 9 η Πάτρα, 9 το Αγρίνιο, 5 η Άμφισα, 4 η Λαμία, κρύο στη Λαμία. Καλημέρα στους φίλους μας, 6 τη Λιβαδιά, 9 τη Χαλκίδα, 10 η Κάριστος, 9 η Αθήνα, 9 η Κόρινθος, 5 τον Απλίο και έχουμε Πάτρα 9. Πύργος 9, Τρίπολη 5, 8 η Καλαμάτα, 1 η Σπάρτη. Κρύο, Νάπλιο, κρύο, 5. Και βέβαια, Ελαφώνησος 12, Κύθυρα 12. Πάμε για Κυκλάδες. Πάμε για Κυκλάδες και έχει καιρό σήμερα. 9 η Κύθνος, 12 η Μήλος, 12 η Πάρος, 11 η Τίνος, 12 η Αμοργός, 12 η Σαντορίνη. 5 η Καριά, 5 η Σάμος, 7 η Χίος, 7 τα Ψαρά. Και η Μυτιλίνη, 8 η Κός, 8 η Τήλος, 10 η Ρόδος, 10 το Καστελόριζο. Και η Κρήτη μας. Πάμε τώρα στην καλημέρα. Κρήτη σιγά σιγά. Στον Πέτρο τον Νικολακάκη, 11 τα Χανιά, 9 το Ρέθυμνο, 12 το Ηράκλειο, 9 ο Άγιος Νικόλαος. Έχει πολύ κρύο σήμερα, φίλες και φίλοι. Δώσαμε όλες τις θερμοκρασίες. Και θα σου κάνω τώρα και την έκπληξη στον αέρα. Όπως βλέπεις αριστερά σου, υπάρχει ένας πίνακας που λέει τώρα ο καιρός. Τώρα. Όσοι λοιπόν από εσάς μπείτε στο skykeros.gr, θα μπορείτε να δείτε τον καιρό. Τόσο αυτή την ώρα, το τώρα δηλαδή, 8 η ώρα, 11, 2, 5 μάλιστα. Και 8. Τις, οπότε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν θέλεις, μπορούμε να ξαναδούμε τι καιρό θα έχει το απόγευμα στις 5, ας πούμε, έτσι. Ή το βράδυ. Έτσι. Ή στις 2 το μεσημέρι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που σήμερα ακριβώς. Ενδεχομένως να ταξιδέψετε και θέλετε να ξέρετε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Να προσέχετε όμως το δρόμο, γιατί όπως και να έχει, βροχή θα έχει σε όλη την ανοιχτά Ελλάδα. Τα μαγαζιά σήμερα ανοιχτά και αύριο. Σήμερα ε? Και αύριο. Λεφτά έτσι. Που θα βρούμε. Λοιπόν, να δώσουμε την καρτούλα μας με τα ανοιχτά μαγαζιά. Ναι, ε? Βεβαίως. Είναι η πρώτη κάρτα την οποία έχουμε να δώσουμε. Τα μαγαζιά και πώς είναι τα μαγαζιά σήμερα. Να είναι ανοιχτά σήμερα και αύριο. Το θέμα είναι. Πάμε λοιπόν στην κάρτα μας, η 781. Η κάρτα μας για να δούμε τι ακριβώς. Η τσέπη όμως, ανοιχτά τα μαγαζιά, οι τσέπες κλειστές, έτσι. Mm. Για να δούμε, Μάγδα, τι μας δίνει σήμερα. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί και τις 6 ώρα το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο, να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Και αύριο Κυριακή από τις 10 έως και τις 6 το απόγευμα. Μπράβο. Ενώ Γιώργο, παραμονή Χριστουγέννων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως και τις 6 επίσης. Και θέλω να σας πω ότι μπορεί να έχουμε λίγα χρήματα στην τσέπη, όμως οι καταστηματάρχες φέτος έχουν κάνει ειδικές τιμές για εσάς, έχουν προσφορές, έχουν κατεβάσει τις τιμές τους προκειμένου να προσελκύσουν το ακριβώς. Καταναλωτικό κοινό, να αγοράσουν για όλο ο κόσμος, έστω και ένα δωράκι στα παιδιά τους. Με ένα-δύο ευρώ η κίνηση είναι που μετράει. Επιστρέφονται οι πινακίδες και να σημειώσουμε ότι όσες και όσοι γραφτήκατε για κόκκινο ή για ταχύτητα ή ήσασταν μεθυσμένοι κλπ. Δεν επιστρέφονται και οι πινακίδες. Και τα ανασφάλιστα. Δεν τα δίνουν. Προσοχή, με τα ανασφάλιστα θα πέφτει πρόστιμο 500 ευρώ όποιον εντοπίζουν στο δρόμο. Δεν τους επιστρέφουν και τις πινακίδες αυτούς που είχαν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα, έτσι. Έτσι. Για πρώτη φορά δεν ανήμερα τα Χριστούγεννα δεν θα βγει δίσκος στις εκκλησίες. Για πρώτη φορά δεν θα βγει δίσκος στις εκκλησίες. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα δείτε τα σε λίγο, ό,τι θα έχουμε στην συνέχεια. Προσέξτε, 27 Δωδεκάτου θα δοθεί το επίδομα του τρίτου παιδιού. 27 Δωδεκάτου, λοιπόν, θα χορηγηθεί το επίδομα του τρίτου παιδιού, ενώ η σύνταξη που δόθηκε. Χθες πήγαν και την πήραν τη σύνταξη. Ναι. Θα πρέπει να την κρατήσουν 40 μέρες, Μάγδα. Γιατί? Γιατί θα πληρωθούν 31 Ιανουαρίου πια. Σε λίγο. Έρχεται ο Λέξης ο Μητρόπουλος, έρχεται ο κύριος Μπούρλος, έρχεται ο καλός μας φίλος, ο Αντώνης ο Μουζάκης. Γιατί γίνεται. Τι να σας πω με τις αποδείξεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα, 31 πρώτου θα γίνεται πλέον η πληρωμή όλων των συντάξεων. 31 πρώτου. Η πληρωμή όλων των συντάξεων. Το έλεγα και πριν, γιατί να το κρατήσουν, διότι οι περισσότεροι μας λένε ότι όπως θα πάρουν το μισθό και τη σύνταξη, κατευθείαν θα το δώσουν. Και αυτό το περιβόητο δώρο τελικά, μπράβο. Μόνο δώρο δεν είναι, γιατί ακριβώς. Δεν πάει για δώρο. Πάει για δώρο στη ΔΕΗ, πάει για δώρο στην ΕΙΔΑΠ, στον ΟΤΕ, στις υποχρεώσεις, στα κοινόχρηστα, στο χαράτσι, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στην καθημερινότητα, στα φροντιστήρια των παιδιών. Ακριβώς. Οπότε αυτό το περιβόητο δώρο, Γιώργο, έχει χάσει το νόημά έτσι, του. Χώρια που είναι το τελευταίο, έτσι. Σου βάζουν ωραίο πλάνα πίσω.
με τζάκι, με χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα αλλάζουν συνεχώς. Βέβαια. Να είμαστε λοιπόν, στο κλίμα, βέβαια. Πάμε να δούμε επίδομα μόνο αν γεννήσετε εκτός νοσοκομείου. Προσέξτε, αν γεννήσει η γυναίκα σε Μαντρί, γεννήσει σε Κοτέτσι, γεννήσει δεν ξέρω πού, γεννήσει στο ταξί, γεννήσει στα σκαλιά του νοσοκομείου, θα πάρει επίδομα. Αν μπει στο νοσοκομείο για να γεννήσει, δεν παίρνει επίδομα. Και ποιος το λέει? Ο νέος νόμος το υιοποιεί. Το φαντάζεσαι αυτό? Αυτό είναι απίστευτο. Είναι φοβερό αυτό. Είναι στα όρια του γελίου αστείου. Είναι αστείο. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Γεννήστε, λέει, οπουδήποτε. Οπουδήποτε γεννήστε, αλλά αν γεννήσετε στο νοσοκομείο, δεν πρόκειται να πάρετε επίδομα. Επειδή λες για το νοσοκομείο, αν μου επιτρέπεις, δάτω με τις ευκαιρίες και θέλω να σου πω ότι είναι πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα που δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν τροφή για τους ασθενείς. Πολλοί από εσάς μας λέτε ότι παίρνετε μαζί σας τα σώματα από το σπίτι. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας, ας πούμε, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, μίλησα με αρκετούς από εσάς και μου λέτε, Μάγδα, σε παρακαλώ, πες μια κουβέντα. Αν έρθεις, μου λένε και δεις τι γίνεται μέσα, όπως γιορούν και στο νοσοκομείο του Ρίου. Τώρα έχουμε. Κόπηκε το επίδομα του τρίτου παιδιού. Είπαμε ότι 27 του μηνός θα δοθεί. Έρχεται ο διοικητής του ΟΓΑ σε λίγο για να μας πει τα πώς και τα γιατί. Άρχισε η απογραφή για χείρες και χείρους και άγαμες θυγατέρες. Άπειρη προσοχή και με το θέμα αυτό, γιατί μπορεί να μείνετε χωρίς σύνταξη. Και πόσες λες συντάξεις φεύγανε για την Αλβανία? 18.000. Ωραία, 18.000 συντάξεις στο ΟΓΑ φεύγανε για Αλβανία. Σε λίγο θα γίνει η σύγκριση για τις συντάξεις της Βουλγαρίας και ούτω καθεξής. Σε λίγο, Αλέξο Μητρόπουλος, εδώ φίλες και φίλοι, ο κύριος Μπούρλος, ο κύριος Μουζάκης, να δούμε τα πώς και τα γιατί του φορολογικού, του ασφαλιστικού και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, διότι τη νύχτα είχαμε αποφάσεις για τη ΔΕΗ. Ο κύριος Κίμουν Στεριώτης ακριβώς θα μας πει τι σημαίνει τελικά αυτή η απόφαση που πάρθηκε χθες, μάλλον όχι απόφαση, η εισήγηση για το πόσο τις 100 τελικά θα είναι οι αυξήσεις στους επόμενους μήνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για τη ΔΕΗ στο 210-4800-170-71-72. Ακριβώς. Και βέβαια, να πούμε το εξής. Ψήνουν μία σύνταξη γύρω στο 13-25% μέσω σταθμικά, που σημαίνει τι? Επειδή τώρα θα υπάρχει μία κλίμακα από 0 κιλοβατόρες έως 2.000, δεν θα είναι κλιμακωτά, δηλαδή μέχρι τα 800 τόσο, από 800 μέχρι 1.200 τόσο κλπ. Τώρα πια το 1 και έξω μέχρι 2.000 κιλοβατόρες σημαίνει ότι θα πληρώνουμε αδρά και ακριβά, πάρα πολύ ακριβά, τι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Πόσο λες ότι χάσανε από μισθούς οι Έλληνες από τα τρία μνημόνια το μήνα? Εννοείς σε ποσό ή τις 100? Όχι, σε ποσό. Ξέρω, 500 μέχρι ευρώ. Και 1000 ευρώ. Μέχρι και 1000 ευρώ. Μέχρι και 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι είναι σοβαρό το θέμα. 210-48-00-170, βάλετε λίγη μουσική γιατί πάμε για διάλειμμα. 210-48-00-170 και 171 και 172. Και στο κλίμα. Να δώσουμε και το email της εκπομπής μας. Το καλημέρα papakisky.gr. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα από όλο τον κόσμο. Είναι πολλοί φίλοι. Φίλοι της εκπομπής και φίλοι του Sky. Μας βλέπετε τόσο από Αμερική, από Αυστραλία, όσο και από την Ευρώπη αλλά και από την Ασία. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ευχές. Και όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, έχεις θα είναι ωραίο πλάνα, να μοιραστούμε μαζί σας φωτογραφίες από τις περιοχές. Έχεις βρει φοβερά πλάνα. Αν μάλιστα τους δοθεί δυνατότητα να τα αλλάζουν με το ρυθμό που έχουμε πει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πλάνα από όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και τους στέλνουμε την καλημέρα. Φίλες και φίλοι, έτσι. Χιονισμένα Χριστούγεννα δεν θα δούμε. Θα δούμε Χριστούγεννα λαμπερά με έναν εκπληκτικό καιρό Δευτέρα και Τρίτη. 10 δευτερόλεπτα πριν από τις 7 πάμε σε διάλειμμα. Βεβαίως. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Λοιπόν, αφού συμφωνεί η Μάγδα, πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Μην πάμε, παιδιά, μην πάμε για διάλειμμα. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E. Η καθημερινή Eurogroup. Δεν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα στην Ελλάδα. Συνέντευξη με τον Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εστία. Ευρωπαϊκός ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη διάκριση από γερμανική εφημερίδα. Το παρόν. Με τις ευλογίες των ξένων που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο, χτίζει κόμμα ο Στουρνάρας.
Η Αυγή. Μποναμάς δηλητήριο. Καταιγίδα σκληρών μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φόρους, απολύσεις. Το Βήμα. Ξαφνικός έρωτας αγορών και τραπεζιτών για την Ελλάδα. Θαύμα, θαύμα. Την ώρα που η κοινωνία περνά τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι ξένοι βλέπουν φως στο τούνελ. Η Βραδινή. Συντάξεις, όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Ελεύθερη ώρα. Κράτησαν το Χριστό Όμηρο στο Βερολίνο. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 8 τυφώνες για το Σαμαρά, το μπλοκάκι του Πρωθυπουργού. Έθνος, γκάλοπ βόμβα, τέλος εποχής. Θέμα, γιατί οι οίκοι παίζουν ξανά Ελλάδα. Οι 6 μήνες Σαμαρά που άλλαξαν το κλίμα. Πέφτει χρήμα στην αγορά, αλλά λίγο και αργά. Φτώχεια και φόροι, εμπόδιο στην ανάπτυξη. Τύπος της Κυριακής. 2013. Οι μεγάλες ανατροπές. Ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, συντάξεις, φορολογία. Real News. Οι 10 εντολές της Τρόικας για τη φοροδιαφυγή. Ο Τόμσεν, έφορος. Η μυστική αλληλογραφία των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση. 2000 Ράμπο στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκός, φορολογικός, τυφώνας. Το ζήτημα της ριζικής αλλαγής αντικειμενικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να την επιβάλλει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Νιούς, βγάλτε από τη φυλακή αυτούς που με λίστεψαν, λέει ο Γιάννης Πάριος. Εσπρέσο, έκρηξη της Βάνας. Μακεδονία. Τα Χριστούγεννα της μεγάλης κρίσης. Παρασκήνιο. Εδόλια για το καρτέλ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καρφίτσα Θεσσαλονίκης. Ούτε φάτνη για άστεγους. Σπορ της Θεσσαλονίκης. Αγκαλιά ΠΑΟΚ και Βεϊρίνια. Μέτρο Σπορτ. Δόνης σε Βεϊρίλια. Αντελίνο, σε θέλουμε κοντά μας. Derby News, κούρεμα και καθάρισμα. Gor News, αλλάζει πρόσωπο η ΑΕΚ. Η Πράσινη, τον πάγο De Vicenti. Sport Day, νάτο το μαχαίρι. Μπάρκαν ζητάει ο Λίνεν ώρα των σπορ. Και φως, μοναχικός καβαλάρης. Η ώρα είναι 7 και 10. Είστε στο Sky. Περάσαμε, σας καλημερίζουμε για μια ακόμη φορά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ακριβώς. Και βέβαια περάσαμε την πιο μεγάλη νύχτα της χρονιάς. Πώς την πέρασες αυτή τη νύχτα? Η μεγαλύτερη νύχτα. Μέχρι τις 12 έβλεπα τις ειδήσεις. Α, δόθηκε το στικάκι την πιο μεγάλη νύχτα της χρονιάς. Της Λαγκάρτ. Ήρθε η λίστα Λαγκάρτ. Μπράβο, δεν ήρθε, δεν ήρθε. Περίμενε να σου πω μισό λεπτό. Δεν ήρθε απλώς η λίστα Λαγκάρτ, η αληθινή, η αυθεντική. Ναι. Είναι το αντίγραφο, Γιώργο, καταρχήν. Και δεύτερον, σημειώστε δύο πράγματα. Είναι το αντίγραφο της λίστας, η αυθεντική λίστα, έτσι. Ναι. Το αντίγραφο. Τώρα θα συγκρίνεται η λίστα, έτσι. Και σου πω και το καλύτερο. Πόσοι πήγαν να την πάρουν αυτή τη λίστα από το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας? Πες μου αριθμό. Πόσοι. Πόσοι μπορεί να πήγαν να πάρουν μια λίστα? Πες μου αριθμό. Πέντε. Τρεις. Τρεις άνθρωποι λοιπόν. Να πάρουν λοιπόν μια λίστα από την οποία τελικά, Γιώργο, να δούμε και τι θα βγει από αυτή τη λίστα. Εδώ θα γίνει σύγκριση καταρχήν. Να δούμε αν η πρώτη με τη δεύτερη είναι ακριβώς. Γιατί αν λείπει έστω και ένας, καταλαβαίνετε. Μην δούμε λοιπόν μαγειρέματα. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Να καλημερίσουμε. Να καλημερίσουμε τον καθηγητή, δύο καθηγητές εδώ, φίλες και φίλοι, και από πού να πρωταρχίσω. Να αρχίσω από τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να αρχίσω από τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, καλημέρα και στον δικιό σας. Δικαιωματικά λέμε στο δίκαιο, ναι. Prior in tempore, ναι, ναι. Potior in jure. Κατάλαβα. Αυτός που είναι χρονικά προγενέστερος είναι και ισχυρότερος. Κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, λέει, έτσι. Είναι και οι δυο. Πολυγραφότατοι με βιβλία. Είναι εδώ ο Αντώνης Μουζάκης. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουζάκη. Για να δούμε ασφαλιστικό, να δούμε φορολογικά, να δούμε τη ΔΕΗ, να δούμε τα συν και τα πλην. Να πούμε στον κύριο Κατρούγκαλο συγχαρητήρια για το βιβλίο του.
Ευχαριστώ πολύ. Και προτείνετε και ποια είναι η έξοδος από την κρίση και εσείς το ετοιμάζετε τώρα το δικό σας. Δευτέρα κυκλοφορεί και το δικό μου. Αμάν, η κοινωνία στο απόσπασμα. Μάλιστα. Κοινωνία στο απόσπασμα. Και σε λίγο θα έχουμε και το βιβλίο του κυρίου Κατρούγκαλου. Τρίτο μνημόνιο, η βίαιη εσωτερική υποτίμηση. Μάλιστα. Και έχω και τα άλλα 5 βιβλία στο εξώφυλλο που έχω αφιερώσει στο μνημόνιο. Κοινωνία 17 Ιανουαρίου στην Παλιά Βουλή. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, όλες τις εξελίξεις. Βεβαίως. Για να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα γεγονότα. Να σημειώσουμε ότι πλέον έχουμε τις μειώσεις των συντάξεων, τις μειώσεις των μισθών και πλέον θα έχουμε και μεγαλύτερη παρακράτηση, κύριε Μουζάκη, όπως πολύ ορθά είχαν επισημάνει και ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Κατρούγκαλος Μάγδα σε προηγούμενες τοποθετήσεις τους. Από 1η-1η-13. Μεγαλύτερες παρακρατήσεις μισθών, έτσι. Σωστά. Αφού αλλάζει η φορολογική κλίμακα. Μάλιστα. Και είναι μια κλίμακα που επιβαρύνει τα εισοδήματα, ναι, καταλαβαίνετε ότι από 1η-1η-13 που θα τεθεί σε εφαρμογή θα έχουμε και μεγαλύτερη παρακράτηση. Άρα μικρότερο μισθό. Και μάλιστα, έχουμε τις 4 κλίμακες περικοπής συντάξεων. Μάλιστα. Για πρώτη φορά για τις περικοπές του 5, 10, 15 και 20% από 1η-1η-13, Γιώργο. Μάλιστα. Ισχύει η προσμέτρηση κύριας και επικουρικής για να εξευρεθεί το χιλιάρικο, πάνω από το οποίο κάθε σύνταξη θα υποβληθεί σε ένα λαύκα 5%, ναι, 10, 15 και 20. Να αναμένουν λοιπόν οι πάντες ότι θα έχουμε νέες 4 κλίμακες περικοπής όλων των συντάξεων και βεβαίως 2.952.000 συνταξιούχοι, τόσοι είναι στην πατρίδα, ναι, μας, ναι, δεν θα πάρουν το 13, ανεξάρτητα αν ήρθαν συνταξιούχοι από το ιδιωτικό τομέα, διότι λένε απαλλάσσε το ιδιωτικό τομέα και του ΙΚΑ οι συνταξιούχοι και του μετάλλου οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί για τους οποίους μάχεσαι, δεν θα πάρουν κανένας λοιπόν συνταξιούχος μας το 13, δεν θα πάρει ούτε επίδομα Δίας, ούτε Χριστουγέννων, ούτε Πάσχα. Το τελευταίο δώρο που και, δίνεται και αυτό, είναι Γιώργο, αυτό θα στερήσει από τις αγορές, από την πολύπαστη καθημαγμένη ελληνική αγορά περίπου 3 με 3,5 δις. Αντιλαμβάνεσαι τι χτύπημα θα είναι και σε οντότητες, αλλά και στην αγορά γενικά. Και τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, έρχεται η ΔΕΗ. Εδώ η Μάγδα έχει πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ήδη στο 210-48-00, 170 και 171 είναι τα δικά σας τηλεφωνήματα. Κύριε Κατρούγκαλε, έρχεται νέα αύξηση στη ΔΕΗ, νέα αφέμαξη των εισοδημάτων. Είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία θα ζήσουμε το 2013. Δυστυχώς και αυτά μέρος του μνημονίου. Δηλαδή, είναι προφανές ότι η πρότασή τους για την ανάπτυξη, ναι, περνάει μέσα από τη φτωχοποίηση. Έχω ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές ότι ο στόχος τους είναι η εσωτερική υποτίμηση, με λίγα λόγια να γίνουμε τόσο φτωχότεροι, ναι, ώστε τάχα να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Ο καθένας όμως, βλέποντας τους γείτονές μας Βούλγαρους, οι οποίοι έχουν ακόμα χειρότερο βιωτικό επίπεδο από εμάς, αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κέρδισαν ούτε σε ανταγωνιστικότητα, ούτε έγιναν κάποιο είδους παράδεισος της ανάπτυξης. Επομένως, ο στόχος τους είναι ένας στόχος που θα κάνει την Ελλάδα φτωχότερη και τους περισσότερους Έλληνες εντελώς φτωχούς. Μάλιστα. Είναι η πρώτη καταγραφή των εξελίξεων και μέσα σε όλα έχουμε, κύριε Μουζάκη, μια φορολογία το 2013 η οποία λέει: αν έχεις παιδί θα πληρώνεις περισσότερο φόρο, σου κόβω όλες τις φοροελαφρύνσεις, έρχομαι και σε τσεκουρώνω και δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Για πρώτη και το καινούριο. Ναι. Όποιος δεν μαζεύει αποδείξεις, η τιμωρία δεν θα είναι 10%. Θα είναι πόσο, κύριε Μουζάκη? 22% τουλάχιστον και δεν ξέρω αν γίνει και ακόμα μεγαλύτερη. Μέχρι πάντως 25% λένε, Γιώργο, και εκτιμούν, το ακούσαμε και στη Βουλή. Έτσι ακριβώς. Αυτό που λέει ο κύριος Μουζάκης. Γι' αυτό επιφυλάζομαι. Καλά, τόση μεγάλη θα είναι η ποινή σε αυτόν που δεν θα συγκεντρώνει αποδείξεις? Τόση μεγάλη. Θα έχει καταρχήν πλαφόν 25%, ενδεχομένως και παραπάνω. Συνεπώς θα υπάρχει αυτό το πέναλτι για όσους δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Κύριε Μητρόπουλε, από το Σίγρη μας τηλεφωνήσαν, είναι στο καφενείο, στο Σίγρη στη Μυτιλίνη. Μια πολύ μεγάλη παρέα εκεί. Θα τους χαιρετήσετε. Καλημέρα στον κύριο Χιώτη και σε όλη την παρέα και ρωτούν με τις αποδείξεις τι γίνεται, για ποιος ισχύει αυτό το μέτρο. Ακριβώς. Και τι θα πρέπει να προσέξουν. Καταρχήν να πούμε λοιπόν ότι αποδείξεις συλλέξαμε το 2012, εξακολουθούμε να συλλέγουμε. Όχι μόνο γιατί είναι αναγκαίες για να χτίσουμε το αφορολόγητο για το 2012 ή την έκπτωση φόρου για το 2013. Ναι. Συλλέγουμε γιατί είναι χρέος μας υπό την έννοια ότι βοηθούμε την ελληνική οικονομία. Όσο συλλέγουμε εμείς αποδείξεις και ο επιτιδευματίας εκδίδει αποδείξεις, τόσο μεγαλύτερο καλό κάνουμε στην ελληνική οικονομία, όπου θα πάρει και περισσότερο φόρο προστιθέμενης αξίας και περισσότερο φόρο. Ναι, αλλά δεν μου δίνει κίνητρο εμένα να μαζέψω αποδείξεις. Τώρα, όταν μου λέει λοιπόν, ότι δεν βάζεις το ενίκιο, δεν βάζεις τα δίδακτρα, δεν βάζεις τα ιατρικά, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Μητρόπουλε, δεν μου δίνει κανένα κίνητρο, κύριε Μουζάκη, να μου πει: θα βάλεις τις αποδείξεις, θα πάρεις απόδειξη από τη Μάγδα, για παράδειγμα,
Αλλά θα έχει ένα όφελο, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί την Παπατημένη. Προσπαθεί να συλλάβει πάλι τη συνηθισμένη φορολογική ύλη από τα γνωστά υποζύγια, του μισθωτού και του συνταξιούχου, και δεν είδαμε καμία πρωτοβουλία ουσιαστικά που να στρέφεται με νέου ελέγχου, με διακλάδωση των στοιχείων κατά τη μεγάλη. Και επιτρέψτε μου να πω, αν θέλετε, για κάτι δεν επιβραβεύει τον συλλέγοντα αποδείξει, επιβραβεύει τον μη εκδίδοντα. Άρα είναι στρεβλό ο στόχο. Ακριβώ. Είναι πονηρό ο στόχο του θεσπίσαντο. Να σα πω, σωστά, έχετε δίκιο. Ο κ. Καθηγητή έχει απόλυτο δίκιο. Επίση να προσθέσω ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι συλλέγουν αποδείξεις ποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη να μαζέψουν αποδείξεις για να χτίσουν την έκπτωση. Άρα λοιπόν, ο ελεύθερος επαγγελματίας που φορολογείται με άλλη κλίμακα, αυτός που έχει εισοδήματα από εκείνη και που φορολογείται με άλλη κλίμακα, δεν συλλέγει αποδείξεις. Εδώ λοιπόν είναι η αντίφαση του νομοθέτη, ο οποίος νομίζω. Και θα δούμε τα παραδείγματα σε λίγο. Δεν νομοθετεί με τον ορθό τρόπο. Αυτά που επιβαρύνουν τον πολίτη. Φτάσανε τα πρώτα τηλεφωνήματα, Μάγδα. Αν μου επιτρέψει και για το θέμα των αποδείξεων, είναι κλασικό βέβαια αυτό που θα πω, το έχουμε ξαναπεί δεκάδες φορές. Αλλά από πού μπορώ να μαζέψω, Γιώργο, αποδείξεις, όταν ο μισθός που θα πάρω και που παίρνω ήδη είναι πολύ μικρότερος η σύνταξή μου και φόρο. Πηγαίνουν όλα στις 10, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΔΑΠ, κοινόχρηστα, κινητή τηλεφωνία και άντε να πάω και σούπερ μάρκετ μία με δύο φορές το μήνα. Όταν έχει οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή, τι λέει τους ο κόσμος, τι λέει για το δώρο? Τι λέει, θα σας πω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Μάνο. Ακριβώς, το φίλο μας τον Μάνο. Μπορεί να μην ήρθε η συντέλεια του κόσμου, ήρθαν όμως το τέλειο, λέει, κυκλοφορίες με χιούμορ. Το δώρο Χριστουγέννων για μακροχρόνια ανέργους, λέει, τι θα γίνει? Το μπράβο, κόψατε, λέει, παλικάρια που μας το κόψατε, λέει, τα 200 ευρώ δώρο Χριστουγέννων για μακροχρόνια ανέργους. Πρέπει να αισθάνεστε, λέει, περήφανοι βεβαίως στην κυβέρνηση, γι' αυτό όπου οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ πήγαν χθες να πάρουν το δώρο. Πήγαν χθες, πολύ σωστά το θέτεις. Και το πήραν και 50%. Πήγαν χθες να πάρουν το δώρο του ΟΑΕΔ και ήταν το μισό, κύριε καθηγητά. Έτσι είναι. Το πετσοκόψανε. Δηλαδή, για να πάρεις πια δώρο ΟΑΕΔ, πρέπει να έχεις το Ναϊβασίλη Μπάρμπα. Συν από το 1,300 εκατομμύριο, τώρα η στατιστική θα ανακοινώσει περίπου στο 1,400 άνεργοι, μόνο οι 180.000, Γιώργο, από το 1 και Γιώργο από το 1,400 παίρνουν το επίδομα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κροϊδία όλο το ζήτημα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, Γιώργο, αν μου επιτρέψει, κύριε καθηγητά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δέχομαι μηνύματα από ανθρώπους, όπως από τον κύριο Γιώργο, που μου λέει: Μάγδα, δεν μου έβαλαν το δώρο. Τι κάνω? Έστειλε email τώρα πριν από λίγο στην εκπομπή μας. Στον ιδιωτικό είναι. Τι κάνουμε εκεί? Δεκάδες χιλιάδες κόσμου δεν έχει πάρει επειδή οι εργοδότες δεν το έδωσαν, επειδή πολλοί κόσμος δεν το απέτησε, φοβήθηκε και το καθεξής. Το τι μηνύματα παίρναμε μέχρι και χθες με τους συνεργάτες, ότι δεν έχουν πάρει το δώρο και τι θα γίνει. Βεβαίως να πούμε, ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Μιλάκης ξέρει ότι είναι αυτόφορη διαδικασία, τιμωρήτιμη καταβολή δώρου, είναι μισθός κατά την νομοθεσία. Ξέρετε τώρα, δηλαμβάνεις τώρα, ποιος θα πάει να διακινδυνεύσει και να του πει? Είμαι εγώ λοιπόν ο εργοδότης. Και έχω έναν άνθρωπο, έναν υπάλληλο και του λέω, ξέρεις κάτι, βοήθησέ με, βέβαια, δεν έχω να σου δώσω. Υπάρχει μία ανοχή των υπηρεσιών μέχρι τα τέλη του μηνός. Εκμεταλλεύονται λίγο και την κατάσταση. Άρα λοιπόν, έτσι, παρακαλώ πολύ να κινήσουν τη διαδικασία, αλλά να αναμένουν μία-δύο μέρες να δούμε, διότι Δευτέρα δεν υπάρχει ακόμη μία μαζικότητα στην παρανομία των εργοδοτών, διότι είναι τόσο συστατικό στοιχείο το δώρο για τον εργαζόμενο τον εργοδότη μέχρι τώρα, διότι θα περικοπεί και αυτό ή θα καταργηθεί και στον ιδιωτικό τομέα ενδεχομένως το 13, αλλά πρέπει οι εργοδότες να συμμορφωθούν, διότι είναι δικαίωμα. Μάλιστα, το οποίο τώρα τιμωρείται και ποινικά η μη καταβολή. Κύριε Κατρούγκαλε, διάβασα στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα που έχουν 6 μήνες να πληρώσουν κόσμο. 6 μήνες, από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο, από τον Σεπτέμβριο. Και υπάρχουν εργαζόμενοι που 6 μήνες έχουν να πληρωθούν. Ελπίδα υπάρχει, κύριε Κατρούγκαλε, για το 2013. Ελπίδα θα υπάρξει όταν σταματήσει αυτή η αργή πορεία θανάτου προς τα κάτω. Όσο συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει ελπίδα. Και δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν, είναι και οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους που αδρανούν. Μάλιστα. Το Σώμα Μάλιστα. Επιθεωρητών Εργασίας. Οι αντίστοιχοι μηχανισμοί για τη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό. Αυτό που θέλω να είναι κατανοητό σε όλους είναι ότι προσπαθούν τώρα να μας υποσχεθούν τάχα φως στο τέλος του τούνελ μέσω των χρημάτων που τάχα θα έρθουν απ' έξω. Ακόμη και αν έρθουν χρήματα απ' έξω, που πολύ αμφιβάλλω σε μια οικονομία που φαίνεται να ακολουθεί μια κατηφόρα που δεν έχει σταματημό, η ανάπτυξη που θα έρθει δεν θα είναι ανάπτυξη για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους που θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτούς τους μισθούς πείνας. Να σας πω ότι. Ένα λεπτό να πάμε Θεσσαλονίκη αμέσως μετά, κύριε Μουζάκη, γιατί η Θεσσαλονίκη περιμένει μέσα στο κρύο. Μάγδα,
Έλενα. Καλημέρα στην Έλενα Ιατρού. Καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα και χρόνια πολλά από τη Βόρεια Ελλάδα. Αν και είναι παγωμένη η διάθεσή μας. Παγωμένος και ο καιρός, μείον 18 και μείον 20 βαθμούς Κελσίου είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτός ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να κάνει τους δημάρχους των νομών Γρεβενών, Φλόρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, όλες τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας να πούνε stop. Εμείς, τα παιδιά μας μετά τα Γενιού, δεν τα στέλνουμε στο σχολείο εάν δεν εξασφαλιστεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπαίνουν μέσα στα σχολεία με τα μπουφάν τους και ακόμη και με σώματα που μπορεί να φέρνουν οι γονείς ή οι δάσκαλοι προκειμένου να ζεσταίνονται. Από το Γενάρη, αν δεν εξασφαλιστούν οι πόροι για πετρέλαιο, δεν πρόκειται να μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Θα κλείσουν οι δήμαρχοι τα σχολεία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Πολλοί κόσμοι στη Θεσσαλονίκη, δεν συζητάμε για τα τζάγια και ξυλόσωπες που έχουμε την Εθαλομίχλη και το πρόβλημα και την εσωτερική μόλυνση από τον καπνό που μπορεί να εισπνέει ο καθένας όταν είναι μια κακοσυντηρημένη σόμπα ή ένα τζάκι. Το θέμα είναι ότι ο καθένας ζεσταίνει με ένα μικρό αερόδρομο μόνο το χώρο στον οποίο μένει. Και ξέρετε, κάτε να πληρώσει τη ΔΕΗ, γιατί τη νύχτα πήραν αποφάσεις. Μεγάλες. Τη ΔΕΗ δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Έτσι. Αυτό λένε πια. Ποιος θα την πληρώσει? Ο άνεργος, ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει το μαγαζί του στο κόκκινο δεν μπορεί να το κλείσει γιατί χρωστάει στην εφορία. Πρέπει να αποπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις του στην εφορία. Δεν έχει να τις πληρώσει και είναι στο κόκκινο τα μαγαζιά. Έτσι. Μην κοιτάτε, μας λένε αυτά που κλείνουν. Κοιτάξτε αυτά που είναι ανοιχτά και δεν μπορούν να κλείσουν. Και επειδή μιλήσατε για δώρο Χριστουγέννων, θα σας πω την περίπτωση μιας συνταξιούχου που πέρυσι είχε πάρει γύρω στα 1000 ευρώ δώρο. Φέτος πήρε γύρω στα 278, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Και, το χρόνο θα πάρει και με αυτά τα λεφτά πρέπει να κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η ίδια η άνεργη κόρη της και ο εγγονός της ο Φαντάρος. Μπορείτε να μου πείτε σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι χιλιάδες οι συνάνθρωποι μας. Τώρα τι θερμοκρασία έχει που μιλάς έξω? Είμαστε στους 2 βαθμούς Κελσίου. Είστε στους 2. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Είστε καλά. Μάλιστα. Είναι κάτω από το 0 όμως στη Φλόρινα. Είναι κάτω από το 0 στον Ευρωκόπη. Στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο που έχουμε χιόνια. Έτσι. Λοιπόν, έκανες το ρεπορτάζ της πιο μεγάλης νύχτας, γιατί απόψε ήταν η πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου. Στο 21 με 22 η μεγαλύτερη νύχτα και 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα. Επίσης του χρόνου. Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε πολύ ρεπορτάζ από τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω λέει εφιάλτες όσο πιο μεγάλη η νύχτα. Εξαρτάται από το τι κάνεις τη μέρα για να έχεις εφιάλτες τη νύχτα. Λοιπόν. Όταν ξυπνάνε και δεν έχουν δουλειά ή δεν έχουν. Δίκιο. Να σας πω κάτι τελευταίο. Οι πολύτεκνοι δεν έχουν γάλατα για τα παιδιά τους. Ναι. Απευθύνουν έκκληση. Δεν συζητάμε για το φαγητό για τους μεγάλους για να φάνε. Έτσι. Προσπαθούν να βρούνε γαλακτοβιομηχανίες να τους δώσουν το γάλα για το παιδί. Ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά στην πρώτη αυτή. Ενημέρωση. Κάτι ψήνεται με Βεερίνια και με ΠΑΟΚ, μαθαίνω. Είδα στα αθλητικά της Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε σε λίγο. Η ώρα είναι 7:24 πρώτα λεπτά. Επίδομα ΟΓΑ 27 Δεκεμβρίου 8:29 κάρτα. Πάμε στην κάρτα 8:29, φίλες και φίλοι, διότι κόψανε το επίδομα του τρίτου παιδιού. Εδώ τώρα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πήγανε να πάρουν το επίδομα του τρίτου παιδιού και ήταν κομμένο, κύριοι καθηγητές. Το καταλαβαίνετε? Έτσι. Αυτό. Ναι, Γιώργο. Πήγανε να πάρουν το επίδομα του τρίτου παιδιού, φωνάζει η Παπαδοπούλου από Θεσσαλονίκη και ορίεται η εκπρόσωπος των Τριτέχνων. Και λέει για όνομα του Θεού. 27 Δεκεμβρίου λοιπόν, μετά από τις φωνές μας, Μάγδα, μετά από τον καταιγισμό των εστάσεων. Τις φωνές σου, το λες μια χαρά. Λοιπόν, 27 Δεκεμβρίου, Μάγδα. Θα καταβληθεί λοιπόν από τον ΟΓΑ στις τρίτεκνες και στις πολυτεκνές οικογένειες το επίδομα για το τρίτο παιδί που δεν καταβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου. Και ρωτώ. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και το διοικητή εδώ. Μπράβο. Του ΟΓΑ, δεν τον υπάρχει. Κύριο Πέτρουλα, για να το συζητήσουμε. Τώρα, και να δούμε τι θα γίνει και με όλα τα επίδομα. Κύριε Κατρογκαλέ, μισό λεπτό. Δεν το δώσαν 17, θα το δώσω 27. Τι έγινε μεταξύ 17 και 27? Ήταν έτοιμο το κράτος? Αν δεν ήταν έτοιμο. Δυστυχώς προετοιμάζουμε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του ΟΓΑ. Δεν βλέπουμε στο φορολογικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά είναι ποινικοποιείται το να έχει κανείς παιδιά. Είναι εντελώς βραχυπρόθεσμη, εντελώς μειοπική η σκόπευση του νομοσχέδιου. Ήταν αυτό που ξεκινούσε να πει ο κύριος Μουζάκης. Αυτό... Πράγματι λοιπόν είναι ο φόρος μεγαλύτερος. Θέλουμε νομοσχέδια που να είναι μακράς πνοής. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το ταμιακό μέρος και να αφήνουμε στην άκρη το κοινωνικό. Στην περίπτωση των παιδιών, κύριε Μουζάκη, για να φύγουμε από το σχόλιο και να πάμε στην είδηση κατευθείαν, όποιος έχει περισσότερα παιδιά πληρώνει περισσότερο φόρο. Πόσα χρόνια είστε φοροτεχνικός? Δουλεύω από το 1990. Το ξανά έχετε δει αυτό το πράγμα ποτέ? Όχι, και όχι. Μου κάνει εντύπωση. Ούτε εγώ. Και αντισταγματικό. Είναι... Α, είναι και αντισταγματικό, έτσι. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, γιατί ανάβει κουβέντα τώρα. Η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. 2-10-48-00, 170, 171 και 172. Επιστρέφουμε. Η χρόνια τηλεοπτική. Παραπονιείται πολλοί κόσμοι γιατί ετεροχρονίζεται η καταβολή της σύνταξης. Το έχει το άνοιγμα για να γίνει. 40 μέρες αργότερα, βεβαίως. 31 Γενάρη.
Ναι, κύριε καθηγητά. Μόλις ξεκινήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, έτσι. Λοιπόν, πάρτε μια γεύση τώρα με εικόνες χριστουγεννιάτικες και επιστρέφουμε αμέσως, γιατί θα πάρτε μετά από 40 μέρες λεφτά στην τσέπη σας πλέον. Ελάτε. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Η καθημερινή Eurogroup δεν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα στην Ελλάδα. Συνέντευξη με τον Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εστία. Ευρωπαϊκός ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη διάκριση από γερμανική εφημερίδα. Το παρόν. Με τις ευλογίες των ξένων που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο, χτίζει κόμμα ο Στουρνάρας. Η Αυγή. Μποναμάς δηλητήριο. Καταιγίδα σκληρών μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φόρους, απολύσεις. Το Βήμα. Ξαφνικός έρωτας αγορών και τραπεζιτών για την Ελλάδα. Θαύμα, θαύμα. Την ώρα που η κοινωνία περνά τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι ξένοι βλέπουν φως στο τούνελ. Η Βραδινή. Συντάξεις, όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Ελεύθερη ώρα. Κράτησαν το Χριστό Όμηρο στο Βερολίνο. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 8 τυφώνες για το Σαμαρά. Το μπλοκάκι του Πρωθυπουργού. Έθνος. Γκάλοπ βόμβα. Τέλος εποχής. Θέμα. Γιατί οι οίκοι παίζουν ξανά Ελλάδα. Οι 6 μήνες Σαμαρά που άλλαξαν το κλίμα. Πέφτει χρήμα στην αγορά, αλλά λίγο και αργά. Φτώχεια και φόροι, εμπόδιο στην ανάπτυξη. Τύπος της Κυριακής. 2013. Οι μεγάλες ανατροπές. Ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, συντάξεις, φορολογία. Real News. Οι 10 εντολές της Τρόικας για τη φοροδιαφυγή. Ο Τόμσεν, έφορος. Η μυστική αλληλογραφία των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση. 2000 ράμπο στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Ριζοσπάστης. Αντιλαϊκός, φορολογικός, τυφώνας. Το ζήτημα της ριζικής αλλαγής αντικειμενικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να την επιβάλλει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Νιούς. Βγάλτε από τη φυλακή αυτούς που με λίστεψαν, λέει ο Γιάννης Πάριος. Εσπρέσο. Έκρηξη της Βάνας. Μακεδονία. Τα Χριστούγεννα της μεγάλης κρίσης. Παρασκήνιο. Εδόλια για το καρτέλ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καρφίτσα Θεσσαλονίκης. Ούτε φάτνη για άστεγους. Σπόρ της Θεσσαλονίκης. Αγκαλιά ΠΑΟΚ και Βεϊρίνια. Μέτρο Σπόρτ. Δόνης σε Βεϊρίλια. Αντελίνο, σε θέλουμε κοντά μας. Derby News. Κούρεμα και καθάρισμα. Γκορ News. Αλλάζει πρόσωπο η ΑΕΚ. Η Πράσινη. Τον Μπάγο Δε Βιτσέντι. Sport Day. Νάτο το μαχαίρι. Μπάρκαν ζητάει ο Λίνεν ώρα των σπορ. Και φως, μοναχικός καβαλάρης. Πάντα εδώ η ώρα είναι 7:37 πρώτα λεπτά. Μαζί μας και ο κύριος Μπούρλος. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Έχεις πάρει, Μάγδα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα, έτσι. Πάρα πολλά μηνύματα σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Τι λέει ο κόσμος, γιατί έχει τον πρώτο λόγο ο κόσμος. Τρεις καθηγητές, ένας εργατολόγος, ένας φοροτεχνικός. Σε λίγο σύνδεση και με τη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ υπάρχει θέμα με την κοινωνία, διότι δεν αντέχει ο κόσμος, φίλες και φίλοι. Σε λίγο ο Γενικός Διευθυντής
ενημέρωσης της ΔΕΗ μαζί μας για να δούμε τι αποφάσισαν τη νύχτα για την αύξηση των τιμολογίων. Η κυρία Κανέλη αργότερα μαζί μας και βέβαια ο διοικητής του ΟΓΑ και όλο το ασφαλιστικό, όλο το φορολογικό σε μια πλήρη παρουσίαση εδώ στην τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, Μάγδα, τι λέει ο κόσμος? Μας λένε οι τηλεθεατές ότι είπαμε για τις συντάξεις, λέει ότι θα τις πάρουμε 31 του μηνός. Αν υποθέσουμε, λέει, ότι θέλουμε να πληρώσουμε την εφορία, παράδειγμα, που θα πάμε πρώτη μηνός, θα πληρώσουμε με τόκο? Λένε το εξής. Ακούστε τώρα ο καθένας. Φυσικά, ρωτάει τα δικά του, γιατί ακούει, μαζεύει πληροφορίες. Τον επόμενο και ο κόσμος, μήνα, ξέρει, δεν γνωρίζει. Μάγδα έχει προσάυξει 1% για το φόρο εισοδήματος. Ναι, τώρα θα πάει 4,2. Πώς θα προλάβω, λέει ο άνθρωπος αυτός, να το πληρώσω. Πολύ σωστά δεν σκέφτεται. Μην ανησυχεί ο κόσμος. Λένε οι πολίτες, άμα πάμε όλοι 31 του μηνός, μέρα Πέμπτη, και πάρουμε τη σύνταξη, αλλά χρωστάμε και στην εφορία, χρωστάμε και στη ΔΕΗ, θα σταθώ στην ουρά να πάρω τη σύνταξη. Μετά πρέπει να πάω στη ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ θα κλείσει στις 2. Στις 2 θα κλείσει και η εφορία. Μέχρι τι ώρα δέχεται, κύριε Μουζάκη, η εφορία? Μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αυτά θα φέρουν μια καθυστέρηση. Αυτή είναι η ανησυχία που εκφράζει ο κόσμος. Να προλάβω να πληρώσω με την ημερομηνία που παίρνουμε τη σύνταξη, έτσι ώστε μετά θα έχουμε και κυρώσεις εντός εισαγωγικών. Ναι. Με αυτόν τον ετεροχρονισμό, πολλοί κόσμοι θα ταλαιπωρηθεί. Οφείλει η κυβέρνηση αμέσως να ρυθμίσει και το ζήτημα του ερωτώντος εδώ συμπατριώτη μου, ότι δηλαδή δεν θα επιβαρυνθεί με το 1%. Μάλιστα. Γιατί άρα πρέπει να το φτιάξουμε. Η ετεροκαταβολή θα δημιουργήσει πέρα από το κόσμο. Εμείς μαθαίνουμε ότι το 1% θα γίνει 4,2% η ποινή για αυτούς που καθυστερούν να πληρώσουν. Πρέπει να το δούνε αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δεν θα είναι με ευθύνη του εντάξει, θα είναι σε αιτήσια βάση. Θα είναι συνταξιούχου. Να το λύσουν όμως. Κύριε Μπουρλό, αλλάζουν όλα. Λοιπόν, αλλάζουν όλα και όλος ο κόσμος ρωτάει, τι κάνω τώρα από εδώ και μπρος? Έχουμε εδώ πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Μένω, φεύγω, θέλουμε να σας ακούσουμε και αμέσως μετά ο κύριος Κατρούγκαλος το ερώτημα που θέτουν οι πολίτες. Ελάτε. Κοιτάξτε, ένα βασικό θέμα είναι ποιος μπορεί, ποιος έχει προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή να συνταξιοδοτηθεί. Έτσι, ποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κάποιος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει να συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους. Καταρχήν, είναι σημαντικό το αν έχει δουλειά. Σωστό. Έτσι, γιατί αν δεν έχει δουλειά, αν είναι άνεργος αυτή τη στιγμή, προφανώς θα προστρέξει τη συνταξιοδότηση, ακόμη και σε μειωμένη συνταξιοδότηση, γιατί δεν θα έχει άλλη πηγή βιοπορισμού. Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές εμείς λέμε ότι η μειωμένη σύνταξη είναι χαμηλή, είναι έτσι, αλλά σημασία έχει να έχει κάποιος μια επιλογή, να μπορεί να κάνει για κάτι άλλο. Δείτε αν ένα δεν ερώτημα. Έχει όπως πολλοίς κόσμος τώρα επιλογή. Μάλιστα. Φυσικό είναι να πάει σε σύνταξη. Να πω μια μικρή διάσταση ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως. Η ατομική δυστυχία φυσικά είναι το σημαντικότερο. Για το μέλλον της χώρας όμως είναι στην πλάστηκα. Για τον απλό λόγο ότι συρρυκνώνεται η παραγωγική βάση της οικονομίας. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν δουλειά. Τα 1,5 εκατομμύριο σε λίγο μπορεί να φτάσουν 2. Είναι αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό και συνήθως είναι οι νέοι, τα πιο ελπιδοφόρα μυαλά της χώρας. Και υπάρχουν και πολλοί πια που έχουν απελπιστεί και δεν ψάχνουν δουλειά. Πώς μπορεί να έχει κανείς ανάπτυξη όταν δεν έχει ανθρώπους να δουλεύει? Είναι σωστή η παρατήρησή σας και θέλω να πάμε σε πολλά δικά σας ερωτήματα. Λέτε, εμείς συμπληρώσαμε 20 Δεκεμβρίου το 60ο έτος. Αλλά δώρο δεν πήραμε γιατί το δημόσιο δώρο έδινε 14 του μηνός. Πολλοίς κόσμος συμπλήρωνε μετά τις 14 το 60ο έτος. Το δικαιούμε ή όχι? Τώρα μπορεί να κάνει αίτηση να πάρει το δώρο ή το χάνει και τελειώνει. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν άτυχοι και γεννήθηκαν μετά τις 14 Δεκεμβρίου του 2012, δηλαδή γεννήθηκαν μετά τις 14, συμπλήρωναν το 60 μετά τις 14 Δεκεμβρίου του 2012, αυτοί από φέτος δεν πήρανε δώρο. Θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα να το πάρουν. Μπορούν να υποβάλουν αίτημα. Το δικαιούνται. Το δικαιούνται και θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα. Ναι. Άπαξ και ό,τι συνετελέστη αυτό που λέει έγινε μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται ή ολόκληρο ή αναλογία, όπως είπε ο κ. Μπούρλος. Συνεπώς, μην παραπονείτε, είναι θέμα νομίζω ενημέρωσης. Να πάνε να ενημερώσει την υπηρεσία. Να υποβάλουν αίτημα να το πάρουν. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα δεχόμαστε για το ΕΚΑΣ. Α, ναι, περικόπτεται το ΕΚΑΣ. Θα έχουμε και την κυρία Παπαδοπούλου στη συντροφιά μας. Αργότερα ένα καλό φίλο αμέσως μετά την κυρία Παπαδοπούλου. Για το θέμα της ΔΕΗ μαζί με τον Γενικό Διευθυντή. Να δούμε και την κυρία Παπαδοπούλου από την Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξουμε λίγο τα πλάνα μας. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά. Καλά είστε. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο. Προσπαθούμε, λοιπόν, κύριε Αυτιά. Προσπαθούμε. 27 Δεκεμβρίου, λέει, θα δοθεί το επίδομα του τρίτου παιδιού. Ήταν να δοθεί 17 τελικά, έτσι. 17. Ναι, κόβοντας το επίδομα τρίτου παιδιού που ήταν 176, ξέχασαν να βάλουν το 40 για το παιδί το τρίτο. Ξέχασαν. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλοι
Διάφορα ποσά όμως. Εγώ θα ήθελα να έρθει ο κύριος διοικητής να είμαι εκεί, γιατί θέλω κάποιες διευκρινήσεις. Θα είστε, θα είστε, θα είστε, θα είστε. Κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Γαρουφαλιά, κυρία Παπαδοπούλου, ο διοικητής είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, πολύ ευγενικός και έχει και ένα προσόν. Ακούει. Πόσα παιδιά ξεχάσανε να βάλουνε. Και ακούει και πάντα απαντά στα δικά μας σκληρά ερωτήματα πολλές φορές. Γι' αυτό και θα τον έχουμε εδώ λίγο αργότερα. Δεν ευθύνεται, λέει η Όγα, ευθύνεται ο ΙΒΙΚΑ. Ο ΙΒΙΚΑ είναι ο τομέας του δημοσίου, ο οποίος πληρώνει τα επιδόματα. Το σύστημα, ναι. Και μιλάμε για πόσες χιλιάδες οικογένειες στερήθηκαν αυτών των χρημάτων. Λέτε να νοιάζει εμένα ποιος φταίει. Ή τον κάθε ένα που περίμενε αυτά τα λεφτά, που πάθανε και ένα σοκ από τα 530 που περίμεναν να τους να πάρουν όλοι 170, έσπασε το τηλέφωνο. Ναι. Και καλά να σας κάνουν, λέω, να βγείτε στους δρόμους. Αν δεν βγούμε στους δρόμους όλοι, δεν θα γίνει τίποτα. Τι να τους κάνω από τον καναπέ. Τώρα τι περιμένουμε. Να σας κόψουν τα επιδόματα αφού δεν βγαίνετε. Τώρα περιμένουμε. Κοιτάξτε τώρα, με αυτό το φορολογικό νόμο είναι ο πιο σκληρός, ο πιο άδικος, παράλογος, εθνοκτόνος. Τι άλλο να πω, από το 1945. Έχει συρρυκνώσει πια τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Θέλω όλοι να δούμε, είναι στην εξαθλίωση. Θέλω να δούμε μερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το θέμα των φόρων. Να φανταστείτε ότι το θέμα των φόρων έχει ιδιαίτερη σημασία. Να δούμε σε 25.000 ευρώ, κύριε Μουζάκη, ποιος είναι ο φόρος και τι φόρος είναι στα 30.000 ευρώ. Είναι οι κάρτες 791 και 796. Να δείτε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Είναι τρομακτική η διαφορά μεταξύ 25 και 30.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Και 25.000 ευρώ φόρος, μπράβο, φόρος χωρίς παιδιά, αυξημένος 130 ευρώ, κύριε Μουζάκη, σε σχέση με πέρυσι. Έτσι ακριβώς. Με το ένα παιδί πόσος είναι παραπάνω? Βλέπουμε 170, ναι. 210 για τα δύο παιδιά, τρία παιδιά 438. Να σημειώσω επίσης ότι αυτά είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά. 11 με 10 είχαμε μια τεράστια αύξηση στη φορολογία, ιδιαίτερα των τρίτεκνων και των ανθρώπων που είχαν περισσότερα, οικογενειών με περισσότερα παιδιά από τρία. Πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική τους δυσχέρεια και την επιβάρυνση. Καλά, εδώ λοιπόν, τώρα, πώς γίνεται με τρία παιδιά να πληρώνεις συν 438, δηλαδή να πληρώνεις συν 300 ευρώ παραπάνω από κάποιον που δεν έχει καθόλου παιδιά. Και δεν είναι απλώς άδικο και παράλογο, είναι και αντισυνταγματικό, όπως σας έλεγα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το Συμβούλιο Επικρατείας παλιά είχε νομολογήσει ότι δεν μπορούν να φορολογούνται περισσότερο οι έγγαμοι από τους άγαμους. Γιατί προφανώς δεν είχε ύλη να εξετάσει το παράλογο αυτό να φορολογούνται περισσότερο όσοι έχουν παιδιά. Αλλά η ίδια ακριβώς νομολογία εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση. Το Σύνταγμα προστατεύει την οικογένεια. Και πάλι θα προσφύγουμε. Και πάλι θα προσφύγουμε στα δικαστήρια και όλοι οι τρίτεκνοι, όλοι οι τρίτεκνοι παρακαλώ να πάνε στους συλλόγους τους για να κάνουμε την προσφυγή στα δικαστήρια. Τώρα, είναι πολλά τα δικά. Πάμε στα 30.000 ευρώ να δείτε. Εδώ να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και θέλω και τις απόψεις του κυρίου Μητρόπουλου και του κυρίου Κατρούγκουλου και του κυρίου Μπούρλου. Δείτε, με εισόδημα 30.000 ευρώ, χωρίς παιδιά, Μάγδα, είναι επιπλέον φόρος πόσο? 580 ευρώ. Μάλιστα. Άμα έχεις ένα παιδί, σου λέει έχεις ένα παιδί, άρπα 200 ευρώ παραπάνω. Σε επιβραβεύει. Κύριε Μουζάκη. Έτσι ακριβώς. Στα δύο παιδιά, όμως παραδόξως, μειώνεται ελαφρώς ο φόρος, αλλά είναι περισσότερος από αυτόν που δεν έχει παιδιά. Σωστά. Στα τρία παιδιά, όμως, σε πάει 884 ευρώ, δηλαδή σε πάει περίπου 300 ευρώ παραπάνω από αυτόν που δεν έχει παιδιά. Και στα τέσσερα παιδιά, λες, έλεος. Συν 1.292 ευρώ. Γιατί, κύριε Μουζάκη, όλο αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω πώς σκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, σκέφτονται για να μπορείς να έχεις τέσσερα παιδιά, μπορείς και να τα διατρέφεις. Συνεπώς θα έχεις μεγαλύτερα εισοδήματα και γι' αυτό σε πελεκάει, κύριε. Να τα στείλεις για υιοθεσία στην Αμερική, όπως είναι δηλαδή, το 60. Έχεις ένα νομοθέτη. Μάλιστα. Που κρατάει ένα όπλο. Και όταν σκάει το κεφαλάκι σου πάνω από το θάμνο, παπ! Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν σε αφήνει, Γιώργο, με τίποτε. Είναι ένα σύστημα άδικο, το είπε η Γαρουφαλιά. Δεν στέκεται αυτό πουθενά. Δεν στέκεται, είναι, αλλά βέβαια. Είναι παράλογο. Τελείωσε. Και να σας πω κάτι, κοιτώντας την κάρτα, καθόλου οικονομικά να μην ξέρεις, εσείς έχετε τελειώσει και 2-3 πανεπιστήμια ο καθένας στα οικονομικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει οικονομικά,
και ζουν την καθημερινότητα. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτός ο λογαριασμός που βλέπουμε λοιπόν δεν κινείται στη σφαίρα της λογικής. Είναι η κάρτα του παραλόγου από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρουμε ποιος πανέξυπνος άνθρωπος την εφήβρια. Για να ρωτιέμαι. Αντιδημογραφική πολιτική. Κύριε καθηγητά, τους πληρώσαμε αυτούς τους ανθρώπους για να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Με ποια λογική δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει να θρέψει τέσσερα παιδιά στην οικογένειά του με τόσες αυξήσεις, με τόσες δυσκολίες, με τόσους φόρους, με τέτοιες τιμές, να πρέπει να πληρώσει, κυρία Παπαδοπούλου, και 1.280 ευρώ το χρόνο. Πάμε στην κάρτα 808 για να δείτε ότι εδώ πια δεν αντέχει ο κόσμος άλλους φόρους. Δηλαδή είναι, ξέρετε, είναι... πώς θα το πω. Υπάρχει λέει, ένα όμως, όριο. Βάλτε. Πάμε στην κάρτα 808. Κύριε Μουζάκη, έχετε το λόγο. Δεν αντέχουμε άλλο, λέει ο κόσμος, διότι έχουμε τι. Έχουμε να πληρώσουμε μια σειρά φορολογιών. Όπως βλέπετε, έχουμε τον κεφαλικό φόρο. Αυτός ο κεφαλικός φόρος μπαίνει για όσους έχουν 12.000 ευρώ και ευρώ και πάνω εισόδημα, είναι κλιμακωτή η επιβάρυνση. Φόρος ανεργίας. Της ανεργίας. Τον πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ακριβώς. Πάμε. Έκτακτος φόρος ΔΕΗ. Το περίφημο χαράτσι, το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο. Και ας ελπίσουμε ότι θα πληρώσουμε τις τελευταίες δόσεις για να φύγει αυτό από τη μέση, να ξεπερδεύουμε. Ναι. Περικοπές φοροελαφρύνσεων. Εδώ είναι μια μεγάλη επιβάρυνση και καλά κάνετε και το σημειώνετε. Διότι δεν φτάνει μόνο η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας που δίνει επιβαρύνσεις. Περαιτέρω επιβαρύνσεις δίνουν οι περικοπές των φοροελαφρύνσεων. Διότι μια σειρά δαπανών που βάζαμε στη φορολογική δήλωση, όπως τα δίδακτρα για τα παιδιά, το νίκιο για την κύρια κατοικία ή το νίκιο για τα παιδιά που σπουδάζουν, τους τόκους των δανείων, δεν θα ξαναμπούν στη φορολογική δήλωση, αλλά δεν θα μας ελαφρύνουν. Ακριβώς. Και πάμε στην περικοπή του αφορολογίου των παιδιών. Που σχολιάσαμε ήδη και φυσικά στο φόρο των ακινήτων, γιατί έρχεται το σημείωμα το εκαθαριστικό τόσο για το φόρο ακινήτης περιουσίας του 2010, θα ακολουθήσει του 2011 και του 2012. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε διάστημα 2-3-5 μηνών θα πρέπει να πληρωθούν. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι τα στάνταρ. Δείτε τώρα τι καινούριο έρχεται. Και αυτό που έρχεται, ειλικρινά κύριοι καθηγητές, είναι απίστευτο με τις αποδείξεις. Είπε η Μάγδα πριν από λίγη ώρα ότι τι θα μας περισσέψει για να καλύψουμε το 25% του εισοδήματος πέραν της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΙΔΑΠ, του... Το ενίκιο, αφού δεν παίρνουν όλα αυτά. Ωραία, σου λέει, παράτσια. Βάλε μου και 25% σε αποδείξεις και ποια είναι η ιστορία. Μέχρι τώρα, αν δεν μπορούσες να συμπληρώσεις τον αριθμό των αποδείξεων, είχες μία ποινή 10%, η οποία ήταν άδικη. Εγώ είχα πει τότε στον Κωνσταντίνο, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό που κάνεις είναι άδικο. Τι σου είπε τότε. Τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι ο φόρος 22. Για αυτό που δεν θα συμπληρώσει είναι 22%. Θέλετε να πάμε στην κάρτα 825. Πάλι ο λόγος στον κύριο Μουζάκη, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Για να πάμε μετά ασφαλιστικά, μισθολογικά, γιατί από εκεί έχουμε άλλη αφέμαξη. Δηλαδή, από τη μια κοιτάς από εδώ κοινοφόρος και σου λέει κεφαλικός ΔΕΗ, εγκεφαλικός πράγματα, θάματα, παπάδες, ευχέλεια, και από την άλλη σου λέει σου κόβω και από το μισθό με μεγαλύτερη παρακράτηση. Πάμε να δείτε τις αποδείξεις. Πάντως, Γιώργο, στο θέμα των αποδείξεων είναι σαν να μας βάζουμε το ζόρι να πάμε να ψωνίσουμε. Λες και μας περισσεύουν. Λοιπόν, έστω ότι είχες εισόδημα, λέω έστω, Μάγδα, έτσι, έστω. Είχες εισόδημα 20.000 ευρώ. Καταρχήν θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ξεκινήσουμε το βασικά. Λοιπόν, εσύ έπρεπε να μαζέψεις αποδείξεις 5.000. Από πού, Γιώργο? Εσύ λοιπόν δεν μπόρεσες 5.000 αποδείξεις και μάζεψες 4.000. Και με το ζόρι. Θα είχες ποινή τώρα 10% στη διαφορά των 1.000 ευρώ. Σωστό. Δηλαδή έπρεπε να μαζέψεις 5, μάζεψες 4, η διαφορά είναι 1.000 ευρώ. Επί 10% 100 ευρώ πρόστιμο. Έτσι, τώρα, εγώ, κύριε Μουζάκη, πόσο είναι? 22%. Και εγώ σας λέω, διατηρώ επιφύλαξη. Μισό λεπτό. Πόσο αυξάνεται το φόρος εδώ? 120%. Δηλαδή διπλασιάζουν το φόρο. Κύριε Αυτιά, επειδή έχει πέσει στο τραπέζι και δεν ξέρω τι έχει πάει στη Βουλή τελικά, γιατί θα ψηφίσουν. Ναι. Ότι υπάρχει και ένας καινούριος άλλος τρόπος υπολογισμού της επιβαρύνσεως που θα είναι σαφώς μεγαλύτερη. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Βάζουν φόρο στο τίποτα. Μισό λεπτό, παιδιά. Όταν σου λέει, όταν του λες, έχω 20.000 ευρώ εισόδημα. Μου ζητάς 5.000 ευρώ αποδείξεις. Έχω μόνο 4, γιατί τα άλλα τα δίνω ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ. Ιστορίες κλπ. Και δεν έχω το χιλιάρικο. Δεν το έχω, δεν υπάρχει. Φορολογεί το τίποτα. Φορολογεί το απόλυτο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος θέλει κουβέντα για αυτό το θέμα, εδώ είμαστε. Δηλαδή, γι' αυτό το πράγμα εγώ τρελαίνομαι. Και σε φορολογεί με 22%, κύριε καθηγητά. Πρέπει να το κάνετε θέμα στη Βουλή, κύριε Κατρούγκαλε. Πρέπει να το δείτε. Σε αυτά τα 20.000 ευρώ. Παραλογισμό. Παιδιά, φορολογεί το μηδέν, το κενό, Γιώργο, το τίποτα. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Είναι τρέλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την κάρτα που είδαμε, αν μπορούμε μάλλον να την ξαναδούμε, κύριε Μουζάκη, πείτε μας στα 20.000 ευρώ,
το μήνα πόσο βγαίνει, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Αν είναι μεικτά αυτά, έτσι, τομέα, 214, 200, μεικτά μιλάμε, έτσι. Καθαρές αποδοχές υπό την έννοια είναι ο μεικτός μισθός μείον τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα δηλαδή, στην τσέπη του αυτός ο άνθρωπος το μήνα πόσα παίρνει. 1200, 1300, αν είναι μόνος του κιάδι και με δύο παιδιά, 1300. Και θα πληρώσει και 220 ευρώ, έτσι. Και θα πληρώσει φόρο στις αποδείξεις που δεν μπόρεσε να μαζέψει. Δεν διότι εάν να το έλεγε Μάγδα, βάλε τη ΔΕΗ στις αποδείξεις, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, κύριε Μουζάκη. Δυστυχώς. Για να ξαναθυμίσουμε ότι στις αποδείξεις κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει ό,τι ισχύει υπό την έννοια ότι δεν θα μπαίνουν οι οργανισμοί κοινής ωφελίας, δηλαδή ίδρυυση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες γενικά, καθώς και τα εισιτήρια. Κύριε Μουζάκη, εάν μας έλεγε, ελάτε κύριε Παπαδοπούλου, πες τα γαρουφαλιά μου, βάλε μου τη ΔΕΗ, βάλε μου το σούπερ μάρκετ, βάλε μου την ΕΙΔΑΠ. Βάλτε μου όλα μέσα, σου μαζεύω. Αλλά από εκεί και πέρα. Και ξέρετε τι θα γίνει στο τέλος. Θα πηγαίνει η κυρία Παπαδοπούλου στην εφορία για να καταθέσει τη φορολογική δήλωση. Τη λένε: ένα σου ελέγξουμε τις αποδείξεις και θα βγαίνει στη γειτονιά και θα λέει: παιδιά, φέρτε αποδείξεις γιατί με ελέγχουν. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αυτό τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Πάλι οδηγούν στη φοροδιαφυγή. Καταλάβατε. Δηλαδή πάλι δεν μαζεύουν τίποτα. Είπα Γιώργο και κρατήστε το ότι θα είναι αυτό πολύ πιο εύκολο να γίνει τώρα γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και όσοι έχουν εισόδημα μόνο από ενίκεια δεν θα χρειάζονται αποδείξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού έπιασε αυτό το κράτος τη φοροδιαφυγή. Αντιλαμβάνεστε, έφτασε σημείο η Τρόικα και η Λαγκάρντ να τους λένε πιάστε τη φοροδιαφυγή γιατί καιγόμαστε. Αφού πιάσουν τις μεγαλοκαρχαρίες, τους ακίσανε, πάνε τώρα στα μικρά ψαράκια, κατάλαβες. Να πιάσουν τον τυροπιτά, το θυμόσαστε τον τυροπιτά, το θυμάσαι την πατρίδα. Πώς θα το θυμάμαι. Που πήγε ο άνθρωπος απέναντι τέσσερις τυρόπιτες και ξεσκώθηκε ολόκληρη η πάτρα και του δώσαν και πρόστιμο και το 800 και ευρώ για τέσσερις τυρόπιτες. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και κυκλοφορούν όλοι οι απαταιώνες ελεύθεροι έξω, ανάμεσά μας. Ρωτάστε, γιατί φορολογεί. Έχει ψηφίσει νόμο να γίνουν όλοι οι μισθοί και τα 3 εκατομμύρια μισθών να γίνει κατώτατοι. Δηλαδή να κατρακυλάνε. Και έχουν ψηφίσει με το πρώτο μνημόνιο ρύθμιση που λέει η σύνταξη όλων θα είναι με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης. Δηλαδή, τι είναι για τα ελάχιστα, τι σημαίνει αυτό κύριε καθηγητά, να καταλάβει σήμερα. Ο κόσμος. 330, το αντιλαμβάνεστε. Και μου λέτε τώρα εσείς, θα υπάρξει κι άλλη φορολογία, κι άλλος φορολογικός νόμος. Πάμε σε κατάρρευση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Θα φτωχοποιηθούν τα περισσότερα στρώματα. Και κυρίως επειδή προχθές, αν μου επιτρόπεις, έλεγες για την ασυλία. Για πρώτη φορά σου αποκαλύπτω ότι ούτε το Δικαιωτικό Κράτος, η Τροποποιητική Σύμβαση προχωρεί, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας. Τα έχουν παραδώσει όλα. Είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που λείπει μόνο η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν έπρεπε σε κάθε πράξη, σε κάθε αντί έχουν παραιτηθεί από τα πετρέλαια, είχε στο Φόσκολο, από τις εγκαταστάσεις, από τα νοσοκομεία, τα κτίρια. Για πρώτη φορά παρετούνται από τα περιουσιακά στοιχεία. Σελίδα 5830 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 12, την ημέρα που αυτό εδώ. Γιώργο, την ημέρα που η Standard Poor's μας σήκωσε από το 7ο υπόγειο στο 2ο υπόγειο και μας επιβράβευσε, υπογράφανε ότι παραδίδεται η εθνική κυριαρχία ως προς όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, ότι ξανά έχουμε μια διεθνή σύμβαση που σύμφωνα με το Σύνταγμα πρέπει να έρθει και να κυρωθεί στη Βουλή και δεν έρχεται. Διότι αυτό που ήρθε σαν πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι σχέδιο. Και αν προσέξει, Αλέξη, υπάρχει και κάτι ακόμα πιο κρίσιμο. Υπάρχει μια γνωμοδότηση σε όλες αυτές τις συμβάσεις του Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Στις προηγούμενες δύο δανειακές συμβάσεις έλεγε ότι θα ακολουθήσει κύρωση. Και έμενε κενό. Τώρα δεν χρειάζεται κύρωση και το υπογράφει Νομικός Συμβούλος. Λοιπόν, δηλαδή, ένα λεπτό γιατί έχουμε. Είναι σοβαρό το θέμα. Και λείπει η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του καθήλυνα αρμοδίου. Είσαι απόλυτα σαφής. Έχω πολλά ερωτήματα. Δεν πήρανε Μάγδα για δώστα. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματα, θα τα διαβάσω εντάξει. Κύριε Μπουρλό, το βοήθημα οικοδόμων δεν μας το δώσαν ακόμα. Γιατί μας ρωτάει τηλεθεατής. Γιατί δεν το δώσαν ακόμα. Αυτό δεν ξέρω, πρέπει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε να απαντήσουμε μειωθεί, και αύριο. Δεν έχει καταργηθεί. Άρα πρέπει να καταβληθεί, λέει ο κύριος. Ο Αγγίης μας λέει, Γιώργο μου είμαι συνταξιούχος 59 ετών από ΙΚΑ με βαρέα και ανθυγινά. Δώρο θα πάρω. Κανονικά δώρο θα πάρει, εφόσον τον βρήκε συνταξιούχο το 2012. Ένας καλός φίλος λέει το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων χθες με τη σύνταξη δεν έβαλε το μέρισμα στους δικαιούχους. Γιατί? Πρέπει να καταβληθεί, θα πει ο κύριος Μπούρλος, ο αρμοδιότερος όλων μας. Ακριβώς. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ και η σύνταξή μου, Γιώργο, μειώθηκε ενώ παίρνω σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ.
και του μειώσουν για τη σύνταξή του, έτσι. Ένας φίλος μας λέει, σας παρακαλώ, πείτε μια κουβέντα για μας, οι οποίοι κάνουμε τις μεταφορές των παιδιών σας, λέει, κάνουμε σε όλη την Ελλάδα από τα ΚΤΕΛ. Ακριβώς. Δεν μας έχουν πληρώσει ακόμη, περιμένουμε και εμείς να κάνουμε Χριστούγεννα με τις οικογένειές μας. Και τέλος, ένα μήνυμα, Γιώργο, σου το έδειξα από τον κύριο Σταμάτη. Καλημέρα, Γιώργο, χρόνια πολλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε ναι, πολύ. Είναι καλά. Από τις 17 Δεκάτου, προσέξτε, 17 Οκτωβρίου, περιμένουν να μπουν στην τράπεζα, λέει, το εποχιακό επίδομα ΟΕΔ. Τι πρέπει να κάνω, λέει. Καταλαβαίνετε, δεν λοιπόν... είναι ο μόνος για το θέμα του ΟΕΕ. Πρέπει να πάει στην αρμόδια υπηρεσία. Τι γίνεται. Εδώ τι γίνεται, κύριε Μπούρλο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήραν μειωμένη σύνταξη. Χθες πήγαν και πληρώθηκαν 100 ευρώ κάτω, 200 ευρώ κάτω και τηλεφωνούν εδώ και είναι ειλικρινείς. Δεν λένε ψέματα. Άλλοι δεν πήραν το επίδομα. Άλλοι πήραν μισό επίδομα του ΟΕΕ. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθυνθούν να δουν από πού προέρχεται η περικοπή. Δηλαδή, στο ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, στο τμήμα πληρωμών. Θα πρέπει να δουν γιατί έγινε η περικοπή αυτή. Μάλιστα. Γιατί και μιας που μιλάμε για περικοπές, ελάτε να δείτε τώρα. Ελάτε να δείτε τι θα συμβεί με την παρακράτηση. Πάμε στην κάρτα 816. Θέλω να δείτε αυτή την κάρτα, να δείτε ποιες είναι οι περικοπές των μισθών, διότι δεν έχουμε μόνο τους φόρους. Η παρακράτηση τρώει το μισθό. Μισθωτή με δύο ή περισσότερα παιδιά, Μάγδα, και αποδοχές πάνω από 1.000 έως 2.500 ευρώ, θα χάνουν κάθε μήνα από 25, και αυτό είναι το φοβερότερο όλων, έως και 94 ευρώ. Δηλαδή, το χρόνο πόσα. 325 ευρώ έως 1.222. Ο τελευταίος χιλιάρικο και μισό λεπτό. Είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, ένα λεπτό. Έχουμε παρακράτηση υπερτρόικας λόγω φόρου. Έχουμε έκτακτη εισφορά. Έχουμε 1.200 πράγματα. Αυτή η μείωση είναι μεγάλη, κύριε Μουζάκη. Τα οποία αυτά χρήματα θα λείψουν από την πραγματική οικονομία, γιατί δεν θα πέσουν στην αγορά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πώς θα κινηθεί η αγορά. Γι' αυτό βλέπετε και τις επιχειρήσεις μία μετά την άλλη κλείνουν, οδηγούνται σε καταστροφή και μαρασμό. Πάμε να δούμε την κάρτα 817. Να δείτε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με δύο παιδιά και με μισθό 1.000 ευρώ. Δηλαδή, πιάνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι τι, είναι στη βάση της παραγωγικής διαδικασίας, κύριε Μπούρλο. Στα όρια. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με δύο παιδιά και μισθό 1.000 ευρώ, χάνει κάθε μήνα 22,51 ευρώ, κάθε μήνα. Και σε ετήσια βάση 315,14 ευρώ. Δηλαδή, κάθε μέρα που πάει στη δουλειά του, του λέει στην πόρτα του σπιτιού το κράτος, άφησε μου ένα ευρώ. Διαρκές κούρμα, έχεις δει και τον καζόν. Ό,τι ξέχει, περνάει και στο κλαδεύει, Γιώργο. Καταλαβαίνω. Δεν θα υπάρχει έτσι τίποτα όρθιο. Μάγδα, δεν άλλο ερώτημα. Έλα. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα μόλις από τον κύριο Γιώργο Παπαλέξη. Ναι. Μάγδα, καλημέρα. Είπαν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταβάλουν τις συντάξεις και τα δώρα των Χριστουγέννων έως 21 Δωδεκάτου. Και σε ενημερώνω, Μάγδα μου, ότι το ΤΑΠΟΤΕ δεν μου έχει καταβάλει δώρο, αν και συμπλήρωσα τα 60 προδημήνου, χρόνια πολλά κιόλας. Καθώς επίσης και τη σύνταξη. Σχολιάστε το, λέει, πείτε μας τι κάνουμε. Ίδιο ερώτημα από πάρα πολλούς. Από πάρα πολύ κόσμο. Από πάρα πολύ κόσμο. Τι γίνεται, κύριε Μητρόπουλε, με αυτές τις περιπτώσεις. Να το καταβάλει το ταμείο και το δικαιούται ο ερωτών. Και τι κάνει αυτός ασφαλισμένος όταν δεν του έχει. Ακριβώς. Όταν δεν του έχει καταβάλει το. Δείτε τώρα. Δεν υπάρχει ταμείο τώρα την ημέρα που μιλάμε σήμερα που να μην έχει καταβάλει τα δώρα. Και ο κόσμος μας λέει ότι δεν το βάλανε. Εδώ είναι τα μηνύματα. Δεν είναι ένας και δύο. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα, κύριε Μπούρλο. Να επικοινωνήσουμε το ταμείο. Ποιος θα απαντήσει το τηλέφωνο. Ακριβώς. Τώρα δεν υπάρχουν υπάλληλοι να απαντήσουν. Δεν το έπαιρνε επειδή ήταν κάτω από 60 χρονών τα προηγούμενα Σωστό. Χρόνια. Γι' αυτό. Τώρα, επειδή μας ρωτάτε ποιες φοροελαφρύνσεις περικόπτονται, η κρυφή φόρη, η κρυφή αύξηση φόρου είναι στην περικοπή των φορολογίων των παιδιών, στην περικοπή των φοροελαφρύνσεων και στη μεγάλη παρακράτηση του μισθού. Είναι οι τρεις θύλακες, κύριε Κατρούγκαλε, οι οποίοι δημιουργούν τεράστια πίεση στο εισόδημα, τεράστια μείωση στις συντάξεις και στην κυριολεξία, όπως θα μας πει η κυρία Παπαδοπούλου και ένας εξαίρετος φίλος, ο οποίος δουλεύει στα λεωφορεία, οδηγός λεωφορείων είναι ο άνθρωπος. Μην φανταστείτε ότι είναι κανένας μέγας και τρανός. Μέγας και τρανός είναι στην ψυχή. Μπράβο. Είναι μέγας στην ψυχή και στο φρόνημα. Ο κύριος Καρατζίδης είναι ένας αγωνιστής της ζωής. Λοιπόν. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας. Λοιπόν. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας, τον κύριο Καρατζίδη που θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε φοροελαφρύνσεις. Όλα αυτά που είπατε. Ένα λεπτό να δείξω, ποιες χάνονται και ποιες μένουν. Ναι. Με τον κύριο Μουζάκη. Yeah. Επειδή είναι. Ακούστε να δείτε τι πρόβλημα έχω. Είναι τόσος ο όγκος της πληροφόρησης που πρέπει όλοι, κύριε Μπούρλο, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Μουζάκη, να ενημερωθούν με όλα αυτά που τους αφορούν. Δείτε τι φοροελαφρύνσεις περικόπτονται. Και περικόπτονται αυτό που θα σας δείξουμε τώρα από όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, μαχαίρι και κάτω. Πάμε να δούμε, Μάγδα, τις φοροελαφρύνσεις που κόβονται. Η κάρτα 823.
Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη. Τόκη στεγαστικών δανείων. Ακριβώς. Δηλαδή, τα λεφτά που δίνει κάποιος, Μάγδα, για να πληρώσει τους τόκους των στεγαστικών δανείων, δεν περικόπτονται από το ποσό που ίσχυε ως τώρα. Μέχρι τώρα είχαμε έκπτωση από το φόρο σε ποσοστό 10% των τόκων. Μπράβο. Ενίκιο πρώτης κατοικίας και ενίκιο παιδιών. Ακριβώς. Που το σημαίνει αυτό. Τι, κύριε Πάλι Μουζάκη. Λοιπόν, με το περσινό φορολογικό κερδίζανε από 100 ευρώ, πάει και αυτή η ελάφρυνση που είχαν στο φόρο. Τα δίδαχτρα από τα φροντιστήρια το αυτό. Πάλι μέχρι 100 ευρώ είχαν έκπτωση για κάθε παιδί. Ακριβώς. Περικοπή και εδώ. Και τώρα, κοιτάξτε, στα ασφάλιστρα μιλάμε για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Όπου εκεί υπάρχει απαλλαγή, γιατί τα νοσήλια και οι ιατρικές δαπάνες εξακολουθούν να υφίστανται. Πάμε να δούμε τι σώζεται και μετά θα πάμε στη Φλόρινα, φίλες και φίλοι. Για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανσης και θα σας δείξουμε και την κάρτα, που, γιατί από Δευτέρα θα αρχίσει να χορηγείται. Πάμε στις φοροελαφρύνσεις που σώζονται. Κάρτα 824. Διατροφή με μείωση φόρου έως 1.500 ευρώ. Είναι ένα κίνητρο για να χωρίζεις, Γιώργο. Τι να σώζει, Γιώργο, τι σώζεται, Γιώργο. Ενθάρρυνση χωρισμού είναι αυτό, Γιώργο. Φύγε στο άλλο, Γιώργο. Δωρές. Ρωτάς το Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη. Συνεχίστε, κύριε Μουζάκη. Λοιπόν, δωρές πάνω από 100 ευρώ, λοιπόν, έως 5% του εισοδήματος. Πολύ σωστά, ήταν 10 παλιά. Και μείωση. Μείωση 200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος και οι ιατρικές δαπάνες. Να το συμπληρώσουμε ότι και οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια και αυτές. Ισχνά πράγματα. Δεν σώζεται κανένα με αυτά, Γιώργο. Θέλω να πάμε στη Φλόρινα. Και να σε λίγο να αλλάξει η κυρία Παπαδοπούλου με τον καλό μας φίλο. Να πάμε στο επίδομα θέρμανσης, φίλες και φίλοι. Και βλέπω... Από Δευτέρα θα αρχίσει η χορήγηση, είναι αποκλειστική πληροφορία που έχουμε, η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά η Βόρειος Ελλάς έχει παγώσει στην κυριολεξία. Να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο από το τη Φλόρινα. Θανάση τον Αλτίνη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Θανάση. Βλέπω πρωί-πρωί είσαστε έτοιμοι για δράση και το χαίρομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα τα αφήσω αυτό. Ψάχνω να βρω το Στυλιανίδη να πάρει θέση. Δεν μπορεί τα σχολεία στη Βόρειο Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Φλόρινα, είναι η Καστοριά, είναι οι Σέρες, είναι η Δράμα, είναι τα Γρεβενά, είναι η Κοζάνη, είναι όλες αυτές τις περιοχές. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία, Γιώργο, δεν είναι μόνο τα σχολεία. Εδώ ο κόσμος έχει εκεί καταπίνει καθημερινά την περηφάνεια του, προσπαθώντας να βρει ένα φτηνό τρόπο να ζεσταθεί. Αλλά τι να πούμε δηλαδή, ότι έχουν ρημάξει τα δάση γύρω-γύρω που από την παράνομη ξυλεύση, ότι έρχονται δεκάδες φορτηγά από τα γειτονικά κράτη και φεύγει ένα σωρό συνάλλαγμα έξω στην προσπάθεια να ζεσταθούν με ξύλο, ή ότι το γεγονός ότι έχει επιβαρυνθεί επικίνδυνα και ατμόσφαιρα ακόμα από το γεγονός ότι όλοι καίνε πλέον ό,τι βρουν μπροστά τους για να ζεσταθούν. Από αύριο θα αρχίσει να καταβάλλεται το επίδομα θέρμανσης. Υπάρχει κίνδυνος για τα σχολιά στη Φλόρινα και την Καστοριά και τις άλλες περιοχές, διότι χθες άκουγα τον Περιφερειάρχη Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, μάλλον Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να ήταν, ο οποίος είπε ναι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. 7 Ιανουαρίου δεν θα έχουν πετρέλαιο και εδώ πρέπει η κυβέρνηση πάση στη θυσία να παρέμβει. Ναι, υπάρχει πρόβλημα και τουλάχιστον από τις αιτιάσεις των δασκάλων που ακούγονται στον νομό μας, αν δεν αποδοθεί το τέταρτο πακέτο τέλος παντιδόματος που δίνονται στα σχολεία, είναι πολύ πιθανό να κλείσουν κάποια σχολεία τα οποία δεν έχουν αποθέματα. Αλλά το πρόβλημα θα αρχίσει από τη στιγμή που οι θερμοκρασίες, τώρα δηλαδή περιμένουμε, θα πέσουν κάτω από τους 10 και 15 βαθμούς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρυσι είχαμε 2,5 ολόκληρους μήνες κάτω από τους 10 βαθμούς. Άρα ένας άγριος χειμώνας. Θανάση, Γιώργο, αυτή την ώρα μπαίνω μέσα στο διαδίκτυο, στο skykeros.gr και βλέπω εκεί ότι η θερμοκρασία σε κάποια σημεία είναι και μείον 4, μείον 3 μου δίνει εδώ. Λοιπόν, έχουμε Γρεβενά, μείον παρέμβαση. 2. Μάγδα, έχουμε παρέμβαση του κυρίου Στυλιανίδη, του Υπουργού Εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας και καλές γιορτές όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας αναζητούσα από χθες. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Γιάννενα, Άρτα, όλοι αυτοί. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από Λάρισα και πάνω. Σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας έχει μείον 2 η θερμοκρασία. Υπάρχει κίνδυνος μετά τις γιορτές να μην έχουμε μάθημα στα σχολεία, γιατί δεν υπάρχει πετρέλαιο. Πρέπει να παρέμβετε, κύριε Υπουργέ. Κύριε, αυτά δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Ναι. Έχουμε ήδη εκταμιεύσει μέχρι τώρα τα 3/4
από τον ετήσιο προϋπολογισμό που προβλέπονταν για την θέρμανση των πολιών. Και αμέσως μόλις θα γίνει η εκταμείευση των χρημάτων του Ιανουαρίου, δηλαδή αμέσως μετά τις γιορτές, στοχευμένα θα αποδοθούν και τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια για να μπορέσει να βγει ο χειμώνας. Και μάλιστα έχουμε εκτάκτως αποφασίσει φέτος ένα ποσό από αυτά τα χρήματα να δοθεί κατά προτεραιότητα και με μεγαλύτερο, αν θέλετε, ποσοστό σε εκείνες τις περιοχές τις οποίες αναφέρεστε, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερως χαμηλές, για να μπορέσουν χωρίς πρόβλημα να λειτουργήσουν τα σχολεία. Υπουργέ, ένα λεπτό. Γιατί ξέρω ότι σας απασχολεί και εσάς. Μιλούσα και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο χθες και προχθές για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι έχει φτάσει στον Πρωθυπουργό το θέμα. Ρωτώ, 7 του μηνός που θα ανοίξουν τα σχολεία σε Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη κλπ. Κλπ. Θα υπάρχει πετρέλαιο ώστε τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ζεστό χώρο? Να μην τουρτουρίζουν. Ούτε συζήτηση. Γιατί από τις 3 έως 4 του μηνός που ξανανοίγει το λογιστήριο θα εκταμιευτούν τα απαραίτητα χρήματα. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή εμείς θα τα περάσουμε στους Δήμους ώστε τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Διότι χθες άκουσα δημάρχους να λένε... Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει από την αρχή. Μάλιστα. Ότι η κυβέρνηση οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρει μπροστά της, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να την αφήσει να τον ξεπεράσουν τα πράγματα σε αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι από τη στιγμή που με 1,002 βάσανα βρέθηκε ένα ποσό ώστε να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης που είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαμαράς, όπως επίσης άρχισαν οι μεταγραφές σιγά σιγά και γίνονται, θα ήταν κρίμα τώρα τα παιδιά να μείνουν να ξεπαγιάσουν. Και εγώ θέλω να σας πω και 2-3 άλλα πράγματα τα οποία θα συμβάλλουν σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι Δήμοι από προχθές, 42 Δήμοι, οι οποίοι ήταν στο όριο της χρεοκοπίας, πήραν τα πρώτα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή περίπου 255 εκατομμύρια, πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα πέσει στην αγορά ακόμα και στους προμηθευτές θέρμανσης, για να μπορούν έτσι να καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων. Επίσης, πριν κλείσει το οικονομικό έτος, φροντίσαμε να εκταμιευθεί το σύνολο της ΑΤΑ, των χρημάτων δηλαδή που προβλέπονται για αναπτυξιακά έργα, που είναι 299 εκατομμύρια, δίδοντάς τους τη δυνατότητα τώρα τους τελευταίους 2 μήνες, ποσοστό αυτών των χρημάτων να το δαπανίσουν ακόμα και για λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή για δαπάνες που αφορούν ακόμα και τη συντήρηση των σχολείων. Μάλιστα. Έξω λοιπόν από αυτά τα μεγάλα ποσά, δόθηκε και το τρίτο, θα έλεγα, η τρίτη δόση της θέρμανσης στοχευμένα και θα δοθεί και η τέταρτη δόση για να μπορέσουν εγώ να μην το έχουμε κρατώ. Το παραμικρό πρόβλημα. Κύριε Στυλιανίδη, θα σας πω το εξής. Αν ήσασταν βουλευτής Κολονακίου, δεν ξέρω αν θα σας ενδιέφερε, αλλά επειδή εκλέγεστε στη Θράκη και εκλέγεστε σε μια περιοχή όπου το μισό χρόνο κάνει κρύο, τα λέω καλά ή κάνω λάθος? Όχι, πολύ καλά τα λέτε. Ακριβώς. Και μάλιστα και μια περιοχή που όχι μόνο κάνει κρύο, αλλά έχει και πολύ χαμηλό κατακεφαλήν εισόδημα. Ακριβώς, και έχει και ιδιαιτερότητες. Στέκομαι σε αυτό. Σήμερα η περιοχή της Βορείου Ροδόπης, δηλαδή της Οργάνης, αποδείχθηκε στατιστικά ότι είναι η φτωχότερη περιοχή στην Ευρώπη μάλιστα, κατά κεφαλήν εισόδημα. Και μάλιστα κάνει και έρευνα το Reuters. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Εγώ σας εύχομαι καλές γιορτές και πέστε κάτι, να μην ανησυχούν. Εγώ με τους δημάρχους έτσι κι αλλιώς θα είμαι σε επικοινωνία. Ό,τι χρειαστεί εμείς θα αντιδράσουμε αμέσως. Κύριε Υπουργέ, και κάτι ακόμα, αν μας επιτρέπετε, δεν θέλουμε να κάνουμε κατάχρηση του χρόνου και της φιλοξενίας και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Είχαμε από νωρίς τυχαία μηνύματα αρκετά από οδηγούς, τα κτέλ και ταξί που τους οφείλει το κράτος χρήματα για τη μεταφορά των παιδιών. Λύνεται το θέμα το θέμα της θέρμανσης. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να λυθούν και αυτά τα προβλήματα? Άρα, όταν ξεκινήσαμε την ανάληψη ευθύνη στο Υπουργείο Εσωτερικών, το κράτος όφιλε στους μεταφορείς περίπου 155 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε μειώσει όπως είχαμε υποσχεθεί στα μισά και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποπληρώνουμε τους παλαιότερους λογαριασμούς ώσπου να εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι, το θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, το είχατε αναδείξει, ότι τότε ήταν πολλοί λογαριασμοί απλήρωτοι, ξεκινώντας από τα προνοιακά επιδόματα που οφείλονταν σε καρκινοπαθείς και αμαία, που συνολικά ξεπερνούσαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ γιατί είχαν καθυστερήσει να πληρωθούν 5 μήνες, τη μεταφορά μαθητών, τη θέρμανση των σχολείων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε μια σειρά. Στο μεγάλο ποσοστό έχουν αποπληρωθεί και θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται τώρα που τα πράγματα για τη χώρα μας πάνε καλύτερα. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, και κάτι άλλο. Ο στρατός παίρνει χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωση πετρέλαιο, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Αν ένα χειμώνα πάρουν και τα σχολιά χωρίς τον ειδικό φόρο, δεν θα χάσει τίποτα. Έχει τεθεί αυτό το ζήτημα. Κάντε το αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Φτάσαμε στο. Ακούστε, ακούστε με. Μια καινοτομία που προχωράμε τώρα, που είναι στην κατεύθυνση που περιγράφεται,
είναι κάθε Δήμος να αποκτήσει μόνο μία ενιαία αρχή προμηθειών. Μάλιστα. Και όχι ο κάθε υπηρεσία, η κάθε διεύθυνση, η κάθε δημοτική επιχείρηση να προμηθεύεται μόνη της. Με αυτό θα γίνει εξοικονόμηση σοβαρή. Έχουμε θέσει και το θέμα του ποσοστού φόρου που πληρώνεται για τα σχολεία στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Οικονομικών. Προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση του μέτρου. Μάλιστα, λοιπόν. Ένα θρεμπόριο, θα το αντιμετωπίσουμε όπως καλύτερα μπορούμε. Υπουργέ, είναι κρίμα από το Θεό να μην μπορεί το κράτος να πιάσει τους κλέφτες του πετρελαίου, τους απατεώνες του πετρελαίου που κλέβουν το κράτος και τον πολίτη μέσω του λαθρεμπορίου και να πληρώνει ο πολίτης ένα 40 το πετρέλαιο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αδικία, κύριε Υπουργέ. Έχετε δίκιο. Κρατώ που τη δέσμευσή σας με εντολή Σαμαρά να μην ξεπαγιάσει κανένα παιδί σε σχολείο, το κρατώ αυτό. Είναι η πρώτη προτεραιότητα που εκτέθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από όλους μας και νομίζω ότι θα είμαστε με συνέπεια εντάξει απέναντι σε αυτή σας ευχαριστώ την θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Πάντως να σας πω και από το σταθμό σας ότι όπου εντοπίζετε πρόβλημα, ευχαριστώ θερμά. Που δεν πέφτει ίσως στη δική μας αντίληψη. Εμείς είμαστε έτοιμοι, εφόσον μας ενημερώνουν οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές, να αντιδρούμε. Βεβαίως. Εγώ, όπου διαπιστώσω το θέμα, σας μιλώ ειλικρινά, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για σχολείο που δεν έχει πετρέλαιο, θα σας ενοχλήσω, κύριε Στυλιανίδη. Ξέρετε τι χαίρομαι από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι, εκλέγεται στην περιφέρεια και σου λέει, δεν με ενοχλεί να με ενοχλήσεις και να μου πεις, εκεί έκανες λάθος. Δηλαδή, σκέφτεται τον άλλον και λέει ότι ναι, έχει πρόβλημα. Να παρέμβουμε να βοηθήσουμε. Πάμε στη Φλόρινα γρήγορα. Ευχαριστώ τον κύριο Στυλιανίδη. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο καλός μας φίλος από τη Φλόρινα έχει κάθε λόγο να πει ότι. Ο Θανάσης ο Αλντίνης. Και πολέμησε ο Θανάσης για αυτό το θέμα. Να δούμε το Θανάση. Νομίζω ότι πήραμε μια διαβεβαίωση, έτσι. Να το δει και στην πράξη ο Θανάσης. Κύριε Γιώργο, είναι έτσι. Ψηφοφόρηση της μεύσης του Υπουργού μας. Και μακάρι να μπορούσε, ας πούμε, να γίνει και σε ευρύτερο πεδίο, γιατί έχουμε και πολίτες οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολες ώρες. Ακριβώς. Και θα μεταφέρω μόνο ένα διάλογο που αφήνει σε κάποιο σχολείο, που αφήνει ο πατέρας στο παιδί. Στοχευμένα και λέει, μπαμπά, δεν θέλω, δεν θέλω να πάω σπίτι, δεν θέλω να πάω σχολείο. Και γυρνάει και λέει, κάτσε ρε παλικάρι μου, λέει, εδώ τουλάχιστον έχει ζέστη. Θέλω να πω δηλαδή. Θα επανέλθουμε στη Φλόρινα σε λίγο με την ακρίβεια, την ανεργία και όλα αυτά τα θέματα. Η Φλόρινα είναι το σημείο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ήρθε και ο διοικητής του ΟΓΑ. Καλώς τον, καλώς τον κύριο Πέτρουλα. Τι μου κάνετε, καλά είστε. Καλώς ήρθατε, κύριε Πέτρουλα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. 18.000 λέει συντάξεις του ΟΓΑ στην Αλβανία. Αληθεύει αυτό? Δεν το λέμε σωστά. Η διατύπωση δεν είναι έτσι. 18.000 συντάξεις στην Αλβανία. Τι ήταν ακριβώς. Να σου το πω. Είναι 17.000 συντάξεις που πληρώνουμε σε ομογενείς εξ Αλβανίας. Α, ομογενείς εξ Αλβανίας. Μάλιστα. Ομογενείς. Όταν ακούγεται 18.000 συντάξεις στην Αλβανία, είναι. Το είδαμε και λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βεβαίως. Γι' αυτό είναι εδώ. Έχει άλλο. Είναι αξιοπρεπής. Άλλη χρειά του ζητεί. Ακριβώς. Τώρα, κύριε διοικητά, να έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου ή είναι ο φίλος μας από τη ΔΕΗ. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Καρατζίδης. Καλημέρα, κύριε Καρατζίδη. Πόσα παιδιά έχουμε? Πόσα παιδιά έχουμε, κύριε Καρατζίδη? Καλημέρα. Καλημέρα. Τέσσερα. Α, τέσσερα παιδιά. Καλημέρα. Ναι, βέβαια. Τέσσερα παιδιά. Πώς τα βγάζουμε εις πέρας? Πώς τα βγάζουμε? Στην κατάσταση που μας φέραν, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να τα κρατήσουμε τα παιδιά μας σε ένα επίπεδο τουλάχιστον. Όσο μπορούμε ακόμα και έχουμε εργασία. Πόσο σας ήρθε το ρεύμα τον τελευταίο μήνα ή πόσο σας έρχεται πάνω κάτω το ρεύμα? Κοίταξε, από τη στιγμή που ενηλικιώθηκε το ένα το παιδί μου, η ΔΕΗ με έχει κόψει τις 4.000 κιλοβατόρες που δικαιούμουν το τετράμινο. Από εκεί και πέρα πληρώνω κανονικά ΔΕΗ. Δηλαδή τα άλλα τα παιδιά δεν έχουν ανάγκες. Εφόσον ενηλικιώθηκε ο μεγάλος, η ΔΕΗ έρχεται κανονικά και έχω μέσο όρο. Ναι. Μέσο όρο ΔΕΗ, καθαρά, χωρίς χαράτσια, έχω γύρω στα 550 ευρώ ΔΕΗ. 500... Με τα χαράτσια μαζί. Ναι. 50, ναι, με τα χαράτσια μαζί μου έρχεται περίπου 750 με 800 ευρώ. Το τετράμινο. Το τετράμινο. Ναι. Πώς θα βγάζετε πέρα? Το τετράμινο. Γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε ο μέσος όρος τετραμήνου ότι είναι 300 ευρώ. Ούτε ένα σαλιγκάρι δεν ζεσταίνεται. Δύο μισθοί είναι αυτό. Μπράβο, είναι δύο μισθοί. Πάμε στον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης της ΔΕΗ,
Κύριε Πέτρουλα, θα επανέλθουμε με τα επιδόματα, γιατί είστε πολύ συνεπείς και στην ώρα σας και στον χρόνο σας. Πάμε στον. Στον κύριο Κίμωνο Στεριώτη. Στον Κίμωνα τον Στεριώτη. Ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της ΔΕΗ, να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα που θέλουμε μαζί του και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία του Σαββάτο πρωί. Μέρα χρονιάρα, λέμε. Καλημέρα, εδώ, κύριε Στεριώτη. Αλλά έχουμε θέματα να πούμε, κύριε Στεριώτη. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά, μια χαρά εσείς. Η νύχτα βγάζει, λέει, Μητροπολίτη. Και η νύχτα έβγαλε αυξήσεις στη ΔΕΗ. Όχι 49, γιατί είναι εύκολος ο τρόπος. Λένε καταρχήν 49 για να δεχθούμε το 25 περίπου της 100. Ή το 20 ή το 17. Για να πούμε ότι, ξέρετε, το δεχόμαστε καλύτερα. Πληροφορούμε ότι η πρόταση... Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, το 17%. Μπράβο. Πέσαμε πολύ χαμηλά σε σχέση με εκείνο το 49 που ακούγαμε αυτό για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και που πρότεινε η ΔΕΗ. Μισό λεπτό, πρώτα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας και μετά θα τα πούμε όλοι εδώ. Κύριε Διευθυντά, έχετε μάθει κάτι, κύριε Στεριώτη, για το θέμα αυτό? Διότι τώρα έχει τρελαθεί ο κόσμος. Πληρώνει φόρους. Έχει περικοπή στο μισθό. Πληρώνει απίστευτα πράγματα. Έκτακτες φορές. Και εκεί που λέγαμε, όπ, δεν θα υπάρχει τίποτα, έρχεται η ΔΕΗ. Ελάτε. Απολύτως τίποτα δεν έχω μάθει. Το μόνο που είναι γνωστό σε όλους, ότι η ΔΕΗ έχει υποβάλει τα κοστολογικά της στοιχεία, δηλαδή το σύνολο των δαπανών της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ναι. Η Ρυθμιστική Αρχή γνωμοδοτεί, είναι ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Και στο τέλος της αποφάσης της παίρνει το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, τις οποίες και εγκρίνει. Τις οποίες αποφάσεις περιμένουμε μετά τις γιορτές. Μάλιστα. Τώρα, η αποφάση είναι η εξής, κύριε Στεριώτη. Γιατί κυκλοφόρησε η πληροφορία. Η μεσοσταθμική αύξηση, και εδώ κρύβεται η παγίδα, μεσοσταθμικά, μπορώ να σας βάλω έναν με μηδέν εισόδημα και τον άλλον με 5.000 ευρώ και να σας το βγάλω 2.500, δια του 2.500. Και να πω, ορίστε, 2.500 στον καθένα και ο ένας θα πεινάει. Τι θέλω να πω? Αν πάμε σε ενιαία τιμολόγηση από 0 κιλοβατόρες έως 2.000 όπως προωθούν, η αύξηση είναι πιο μεγάλη από το 17% και από το 15%. Διότι μέχρι τώρα ήταν μέχρι 800 κιλοβατόρες, αλφα τιμή, 800 μέχρι 1.200 άλλοι, 1.200 μέχρι τόσες άλλοι και ούτω καθεξής. Άρα η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και κάτι άλλο. Γιατί έχετε δεχθεί όλοι οι φόροι του κόσμου να πέφτουν πάνω στο ρεύμα και να βλέπω εγώ λογαριασμό της ΔΕΗ 200 ευρώ ρεύμα και τα άλλα 200 να είναι δήμη, να είναι ΕΡΤ, να είναι ΤΑΠ, να είναι ΤΑΚ, να είναι 1.000 πράγματα? Γιατί η ΔΕΗ και όλες οι άλλες εταιρείες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τον νόμο. Το νόμο. Πράγματι υπάρχουν μεταβολές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Στα τελευταία χρόνια είναι πάνω από 12 οι συνολικές επιβαρύνσεις. Σωστό, όπως το λέτε. Όλα αυτά είναι φόροι και τέλη υπερτρίτων. Γιατί δέχεστε τα τέλη υπερτρίτων? Για παράδειγμα, γιατί δεχθήκατε ένα φόρο, σας έβαλε σε μια απίστευτη περιπέτεια και εσάς και τους καταναλωτές. Βγήκατε χαμένοι από αυτή την ιστορία και έχετε και περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 300.000 κόσμο να μην μπορεί να πληρώσει ούτε το ρεύμα. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από την νομοθεσία, όταν ψηφίζεται ένας νόμος από την Βουλή των Ελλήνων που ισχύει για όλες τις εταιρείες, να τον εφαρμόζουμε. Όπως και η δική σας εταιρεία, το ΣΚΑΙ ή οποιαδήποτε άλλη, υποχρεούται να εφαρμόζει τους νόμους. Δηλαδή, μπορεί το κράτος να έρχεται, κύριε Μητρόπουλε, κύριε Κατρούγκαλε, και να λέει: βάζω ένα φόρο σε αυτούς, για παράδειγμα, που είναι πάνω από 1,80 και θα το πληρώνετε μέσω της ΕΙΔΑΠ. Μπορεί να γίνει αυτό? Θα δούμε τα πει ο Αεροσπάγος Τρελομέλεια. Ναι, νόμος είναι αυτό, σου λέει ο κύριος Διευθυντής, αλλά το ερώτημα το δικό σου είναι, Γιώργο, πώς δέχονται στελέχη σημαντικά με μια διαχρονική πορεία να μετεξελίσσεται μια κοινωνική υπηρεσία, επιχείρηση σε βασικό μηχανισμό εξόντωσης του λαού? Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει, ούτε ευθύνεται όμως ο κύριος. Διότι εδώ ο βασικός μηχανισμός, αυτό το μέτωπο χαράτσι που εξαθλιώνει όλους οριζόντια, δεν φταίει ο διευθυντής και σου λέει εφαρμόζω νόμο. Εφαρμόζω, γιατί λοιπόν, μου τον επιβάλλουν. Όχι μόνο το χαράτσι. Δείτε κάτι άλλο. Ελάτε. Η τιμολόγηση από μεριάς του Υπουργείου Οικονομικών στο παρελθόν είχε το νόημα ότι το κράτος θα επιδοτεί σε έναν βαθμό το ρεύμα, γιατί είναι βασικό κοινωνικό αγαθό. Τώρα η συμφωνία μέσω του μνημονίου να αυξηθούν τα τιμολόγια ουσιαστικά στερεί από το ρεύμα την ιδιότητα αυτή του κοινωνικού αγαθού. Και έρχεται ίσως και το νερό. Γιατί η ΔΕΗ θέλει αυξήσεις
κύριε Στεριώτη. Γιατί, ξαφνικά... γιατί πρέπει να πάμε τώρα σε αυξήσεις, κύριε Στεριώτη, για όταν μειώνουν μισθούς, μειώνουν συντάξεις, αυξάνουν τις τιμές, ακριβένει η ζωή μας και ξαφνικά, ενώ έχουμε υποστεί και άλλες αυξήσεις στη ΔΕΗ κατά την τελευταία τριετία, πάμε και σε άλλη μία. Για ποιο λόγο? Η ΔΕΗ και, κύριος, και, εδώ, και ο πρόεδρός σας έλεγε για 49%. Χθες η ρυθμιστική αρχή το έφτασε στο 17%. Ποια είναι η αλήθεια και γιατί τελικά πέσαμε στο 17%. Υποτίθεται ότι έπρεπε να καλύψουν... για την αλήθεια από μένα. Ελάτε κύριε Βεβαίως. Στεριώτη, ελάτε. Να σας μιλήσω για την αλήθεια και μόνη, γιατί εμείς είμαστε υποκείμεθα σε συνεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο και αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να ανταποδείξουμε. Η αλήθεια είναι, από τον Ιούλιο του 2008 έως και σήμερα... Ναι. Η ΔΕΗ έχει πάρει, είχε μία μείωση των τιμολογίων της κατά 1,2% για το 2011 και για το 2012 μία αύξηση 1,2%. Στο ρεύμα, λέτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ρεύμα ακριβώς. Και πώς αυξηθήκανε οι 13 φορές. Για την κατανάλωση ρεύμαν. Οι 13 φορές που αυξήθηκε το ρεύμα ήταν λόγω ΦΠΑ που αυξανόταν συνεχώς και λόγω των άλλων αυξήσεων. Ωραία. Γιατί είχαμε απανωτές αυξήσεις στο ΦΠΑ, ναι. Είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των επιβαρύσεων για τέλη ΑΠΕ, πιθανώς να έχετε και τα σχετικά στοιχεία, και... σε ένα χρόνο μέσα τα τέλη ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 317%. Δηλαδή καλά, καθαρή, είναι τρέλα, έτσι. Η καθαρή αύξηση ρεύματος, λέει ο κύριος Διευθυντής, είναι αυτό. Λέει ότι η καθαρή αύξηση ρεύματος είχε, ήτανε, και θέλω να το προσέξει ο καλός μας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, λέει η ΔΕΗ ότι εγώ... Για ένα χρόνο είχα αυτό, αλλά ερχόταν το κράτος και έλεγε βάλε ΦΠΑ και άλλη αύξηση το ΦΠΑ και το ένα και το άλλο, με αποτέλεσμα πόσο να πληρώνετε, είπατε τώρα το τετράμινο, αγαπητέ φίλε από Θεσσαλονίκη. Κύριε Καρατζίδη. Ναι, να πω στον κύριο εκπρόσωπο της ΔΕΗ ότι εγώ πληρώνω τετράμινο ρεύμα 500 ευρώ. Έτσι. Και δεν νομίζω, και θέλω να το αποδείξω κύριο Στυριώτης, αυτά που μου είπε ότι η ΔΕΗ είχε και μείωση. Δεν το νομίζω δηλαδή. Ακατανόητο μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που λέει. Εγώ βλέπω και αύξηση της ΔΕΗ και το φόρο προστέμινης αξίας. Συμφωνώ ότι υπήρχε και αύξηση του ΦΠΑ. Υπήρξε... Αλλά δεν είναι δυνατόν να μας τα λέει έτσι ο κύριος Στεριώτης. Ότι η ΔΕΗ βουλιάζει. Η ΔΕΗ πέρυσι αύξησε το ρεύμα 12%. Με βάση ακριβώς, τα στοιχεία τα οποία. Ακούστε με. Υπάρχουν. Ελάτε κύριε Στεριώτη. 12%, 12,3% ήταν. Όχι, δεν είναι 12%. Με συγχωρείτε, μην μπερδεύουμε τα τέλη ΕΤΜΕΑΡ και οτιδήποτε. Ναι, αλλά εγώ όμως δεν το εκλαμβάνω. Ένα λεπτό, κύμων Στεριώτη. Όταν μου έρχεται πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ΔΕΗ το λογαριάζω. Δεν ξέρω αν το έβαλε ο Μητρόπουλος, ο Κατρούγκαλος, ο Μπούρλος ή ο Μουζάκης. Τι έσοδο έχει η επιχείρηση. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε ένα σουβλατζίδικο και μας βάζουν 10 φόρους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μένει το σουβλάκι στην ίδια τιμή και όχι, να έχουμε φόρους επιπλέον, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Πέρυσι, για παράδειγμα, με την αύξηση 9,2%, ναι. Από το 9,2% η ΔΕΗ πήρε για έσοδο, για ενέργεια, 1,1%, 3,5% ήταν για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ειδικό φόρο κατανάλωσης για το φυσικό αέριο 2,6%, τέλος το λιγνίτη 0,9%, ΦΠΑ 1,1%. Και φέτος έρχονται άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Για αυτό που λένε απαλλαγή από τα δικαιώματα ρήπων κλπ. Τα οποία θα επομισθεί η επιχείρηση. Ωραία, εμένα όταν το κράτος... Σε 4,5 χρόνια, ναι. Κύριε Αυτιά μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Να πω ένα πράγμα. Βεβαίως. Σε 4,5 χρόνια, ναι. Η ΔΕΗ δεν είχε καμία απολύτως αύξηση στα τιμολόγια σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι, εδώ θα τρελαθεί ο κόσμος όλος, θα κοιταχτούμε μεταξύ μας όλοι, διότι ο λογαριασμός των 200 ευρώ πριν από 3 χρόνια, σήμερα έχει γίνει πόσο στο καλό μας φίλο στη Θεσσαλονίκη, 500 και 600. Και είναι τρέλα, διότι σου λέει ο πολίτης, διαβάστα κυρά ΔΕΗ, λιγνίτη παίρνεις από το έδαφος. Δεν έχεις κόστος. Δεν έχεις κόστος. Κόψει λειτουργικές δαπάνες. Με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε για το λιγνίτη. Ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι συνάδελφοί μου έχουν δουλέψει όλη τη νύχτα και δουλεύουν όλες τις μέρες και τις νύχτες του χρόνου για να έχουμε λιγνίτη τον οποίο καταναλώνουμε. Ο λιγνίτης δεν παράγεται μόνος του. Δεν παράγεται, έχουμε αλλά ένα είναι. Κόστος επομένως. Δηλαδή έτσι, δεν έχει φυσικό αέριο η ΔΕΗ, δεν έχει πετρέλαιο η ΔΕΗ να καίει, ώστε να πούμε ότι έχει ξέρει. Έχει φυσικό αέριο. Ναι, αλλά όχι σε τόσο μέγεθος. Έχει φυσικό αέριο. Όχι σε τόσο μέγεθος. Όχι βεβαίως. Ο λιγνίτης είναι το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο, ναι. Είναι ακριβό
για όλα τα νησιά και στη Σάμο, για παράδειγμα, το γνωρίζετε ότι υπάρχει πετρελαϊκός σταθμός. Το ξέρω. Και αυτό πληρώνεται σε συνάλλαγμα, έτσι, το καύσιμο που καίνε όλοι οι σταθμοί στη Σάμο, Μυτιλίνη, Ρόδο, Κρήτη κλπ. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο κόστος, σχεδόν διπλάσιο κόστος από το να έχεις λιγνίτη δικό μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Πιείτε το καφεδάκι σας, κύριε Στεριώτη. Εμείς μεταφέρουμε τα ερωτήματα των πολιτών. Τα κέρια ερωτήματα. Και εδώ θα πει ο κόσμος. Ο οδηγός λεωφορείου είναι ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη. Θα πει, βρε παιδιά, που βάλατε 9 έκτακτες εισφορές. Μου αυξήσατε 72 φορές τους φόρους. Μου κόψατε τα επιδόματα. Μου κόψατε τα αφορολόγητα. Μου κόψατε πολλά πράγματα. Πώς θα αντέξω να πληρώσω αυτό το ρεύμα τώρα? Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου φίλε? Μία ερώτηση να κάνω. Μία ερώτηση μόνο απλή. Ελάτε. Είπε για τους φόρους ρήπων, για τους φόρους των ρήπων ο ΙΔΗ. Γιατί δεν κάνει επένδυση στην αιωλική και ηλιακή ενέργεια ΙΔΗ για να αποφύγουμε όλα τα άλλα, και το λιγνίτι και τα υδρολυτικά εργοστάσια και όλα. Έχουμε μετά τόσο το διάλειμμα ήλιο θα και τόσο αέρα. Και να μας επιμερίσει ο κύριος Διευθυντής. Που μπορούμε καθαρά να κάνουμε επενδύσεις. Και να μας επιμερίσει ο κύριος Διευθυντής, διότι σήμερα ήταν ουσιαστικός το 15% ή το 49% που ζητούσε. Πού θα επιμεριστεί? Σωστό. Από εκεί ένα τα θα 100 θα πάρει. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Ο κύριος Στεριώτης θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, αλλά κυρίως στα ερωτήματα των τηλεθεατών που τα θέτουν στο 210-48-00-170. Ένα και δύο. Και το email μας στο kalimera@papakisky.gr. Και αμέσως μετά, χαρτί και μολύβι, γιατί ο κύριος Μπούρλος θα δώσει όλες τις απαντήσεις για ΙΚΑ, για δημόσιο, για ταμεία. Όρια ηλικίας. Όρια ηλικίας. Έχουμε και το διοικητή του ΟΓΑ εδώ. Ο διοικητής του ΟΓΑ εδώ, όλος ο κόσμος είναι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είστε στο Sky, στη δική σας εκπομπή. Εσείς την ορίζετε αυτή την εκπομπή. Εμείς είμαστε, όπως λέω, στη ζωή ενοικιαστές χρόνου. Με άγνωστη την ημερομηνία έξωσης. Διάλειμμα.